Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4, εδώ στο 95,5. Την πρώτη ώρα με σχολιασμό των όσων έχουν γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Τη δεύτερη ώρα με Άρη, καθώς ο Άρης. Συντριπτική χρωματικότητα. Θα βάλει τον Άρη δεύτερη ώρα. Αγωνίζεται μετά από τις 4. Τον βάζω, τον μεταδίδουμε. Τι μεταδίδεις μωρέ τώρα με τον Βαζάκα παίζει τώρα. Ήρθε με κάτι παιδιά, σε κάτι μάγουλο ο Βαζάκας. Σαν και εσένα να πούμε ήρθε 4-0 θα φάει. Ποιος Βαζάκας τώρα. Okay. Ήρθε με την Καλονία εκεί πέρα με το πλοίο το. Πώς το λένε, το Αγίου Ραφαήλ. Ποια Καλονή τώρα. Καλονία πάει γάμα εθνική και θα τελειώσει. Ποια Καλονή. Θα βάλει τον Άρη δεύτερη ώρα. Πώς θα Δεν θες να μπει δηλαδή ο Άρης. Όχι. Και ποιος σου αποφασίζει. Εσύ ψήφισε. Δεν αποφασίζω εγώ. Δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή. Ναι, ρε, σου λέω, είμαι εκνευρισμένο. Πολύ εμπάθεια βγάζει με τον Άρη. Τι σε κοιτάω. Γιατί μου κλείνει το μάτι, εγώ εκεί. Γιατί μου κλείνει το μάτι. Δεν σε κοιτάω καν. Καταρχήν, εσύ φορά έχει 4 μάτια. Προχτώ μάτια εγώ και στο πισινό μου μάτια εγώ. Τώρα θα σου λέω τι έχει. Λοιπόν, ακόμα και στο φαγητό τελικά άλλα πράγματα θέλουν οι γυναίκε και άλλα οι άντρε. Αυτό όμω δεν είναι πρόβλημα πια. Το έλυσε ο Ντελιβερά. Τώρα στο deliveras.gr μπορεί να παραγγείλεις ταυτόχρονα άλλο φαγητό για τη γυναίκα σου και άλλο για σένα από διαφορετικά καταστήματα και η παραγγελία σου να μπει σε ένα καλάθι σε ένα λογαριασμό. Και δεις στο deliveras.gr όλα γίνονται. Μην ξεχνάτε τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος κληρώνει αυτή την εβδομάδα ένα υπέροχο ταξίδι για Πράγα, Βουδαπέστη. Βουδαπέστη, Πράγα, γράφετε α3, αφήνετε κενό τη λέξη Πράγα, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλικία σας και το αποστέλνετε στο 54344. Ένα τυχερό ζευγάρι θα απολαύσει ένα υπέροχο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα για Πράγα και Βουδαπέστη. α3 κενό, Πράγα, ονοματεπώνυμο, ηλικία στο 54344. Μην χάσετε τη Μέτροσπορτ αύριο του Αγίου Νικολάου, καθώς υπάρχουν σούπερ, και όταν λέω σούπερ το εννοώ προσφορές, μαζί με την εφημερίδα. Επώνυμο αντρικό αποσμητικό για να μπαίνετε δυναμικά στους αγώνες. Αποκλειστικά στη Μέτροσπορτ αύριο, επίσης εκπτωτικό κουπόνι 20% για όλα τα προϊόντα από το PAOK FC Official Store και εξαγγελώστε το πριν τον αγώνα με τη Slovan Liberec την Πέμπτη ή όποια ημέρα επιθυμείτε εσείς. Η εφημερίδα Μέτροσπορ έχει για σας τις καλύτερες και μεγαλύτερες προσφορές. Αποσμητικό δίνουμε. Αποσμητικό. Για τη μασχάλη. Τέτοιο δηλαδή, αυτό που και βάζουμε. Τη μασχάλη, ναι. Σπρέι. Σπρέι, α, μπράβο. Αυτό ρε φίλε κάνει από 5 μέχρι 7 ευρώ. Η εφημερίδα κάνει 30. Συμφέρει. Ε, βέβαια. Παίρνεις 5 εφημερίδες και εξασφαλίστηκες. Για 6 μήνες αποσμητικά. Πλάκα που κάνεις. Πρέπει να βλέπεις πρακτικά τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, μήνε μεσημέρι. Και το μεσημέρι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να έχεις να φας κάτι ωραίο. Και το πιο ωραίο είναι τα καλύτερα λουκάνικα ζουμαγιά στην πόλη, το οποίο τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές, για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα ζουμαγιά. Πάμε Παναγιωτάκη, τα γνωρίζετε σίγουρα. Και όσοι δεν τα ξέρετε, σας θα συστήνω ανεπιφύλακτα, γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Λουκάνικα Ζουμαγιάς Παναγιωτάκης, Βασιλείος Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση Ευζώνων. Θυμάστε τον εισπράκτορα που έλεγε Ευζώνων, θα κατέβει κανείς. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα κατέβει και ποιος θα ανέβει. Πάντως, έχοντας τα αποτελέσματα που έχουμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει και πάρα πολύ διάθεση και λογικό είναι. Τι έχουν τα αποτελέσματα. Αποτελέσματα? Τι έχουν. Είναι άσχημα, ρε φίλε. Ποια είναι άσχημα. Άσχημα τώρα. Τι είναι άσχημα. Μεγαλύτερο ξενέρωμα από αυτήν είδα το παιχνίδι καταρχήν και την είδα του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Στα 90 χρόνια ιστορία του ΠΑΟΚ, πόσα μας έχει καρδίσει το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πριν μου πεις οτιδήποτε, να δώσω συγχαρητήρια στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκη, στον αθλητικό εισαγγελέα, κύριο Φίλιππο Καρατσίδη, ο οποίος δείχνει ότι υπάρχουν ευσυνείδητοι επαγγελματίες,
ο οποίος διέταξε να ανοίξουν οι θύρες του Καφταζογλίου, καθώς απείλησε, όπως τα ακούτε τους διοικούντες, με αυτόφορη διαδικασία για παραβίαση των μέτρων τάξης. Προσωπικά δεν περίμενα ποτέ να πω σε κάποιο δικαστικό λειτουργό συγχαρητήρια, αλλά επειδή αυτή η ξεφτύλα όρια δεν έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, συγχαρητήρια για την επαγγελματική του ευσυνειδησία και την παρέμβασή του την τελευταία στιγμή για να αποφευθούν και τα χειρότερα, γιατί η διοίκηση Καγιούλη Παπαθανασάκη ζει σε άλλο κόσμο, σε άλλο πλανήτη. Θες να πεις κάτι? Ναι. Πες. Διαφωνώ εγώ με τον εισαγγελέα. Ναι. Γιατί αν ο εισαγγελέας είχε ένα μαγαζί και οι πελάτες του κάνανε ζημία αντί για κέρδος, θα τους έκλεινε την πόρτα απ' έξω. Πρώτον. Το κάνει όμως για την τάξη. Τον ενδιαφέρει η τάξη και όχι η εταιρεία του Ηρακλή. Και καλά κάνει. Γιατί πιστεύει ότι οι οπαδοί του Ηρακλή είναι ελεγχόμενοι μέσα στο Καφτατζόγλιο, αλλά έξω από το Καφτατζόγλιο δεν μπορούν να ελεγχθούν. Και παίρνει μια απόφαση τέτοια υπέρ της τάξης στην πόλη και κατά της διοίκησης του Ηρακλή. Γιατί διαφωνείς, ρε φίλε? Έτσι γουστάρω. Τεκμηρίωσέ το. Το κακό ποιο είναι? Πριν τελειώσω τη φράση μου, με διακόπτει. Γιατί? Συγγνώμη. Να μην ζητά συγγνώμη, να μην διακόπτει. Διαφωνώ εγώ με τον εισαγγελέα. Δεν ξέρω πώς το λένε τον άνθρωπο. Γιατί. Φίλιππος Καρατσίδης. Ναι, εγώ διαφωνώ με τον κύριο Φίλιππο Καρατσίδη, γιατί ο εισαγγελέας βλέπει την πλευρά της τάξης. Εκεί του δίνουμε συγχαρητήρια. Γιατί θέλει μια πόλη η οποία να μπορεί να ελέγξει τους ταραξίες. Γιατί θεωρεί τους οπαδούς του Ηρακλή προφανώς ταραξίες. Λάθος και... κάνεις. Ρε κοκκινά, άσε να ολοκληρώσω. Και προκειμένου να έχει τους ταραξίες, τους αναρχικούς και τους αναρχικοκομμουνιστές έξω από το γήπεδο ανεξέλεγκτους, τους μαντρώνει μέσα στο γήπεδο και τους ελέγχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν εγώ όμως είμαι εταιρεία, μου κάνει ζημία. Διότι εγώ σαν εταιρεία επιθυμώ τον πελάτη να μην τον βάλω στο μαγαζί μου. Έχω κάθε δικαίωμα. Δεν μπορεί. Και αν μια εταιρεία έχει 35 εισιτήρια με τον Απόλλων Αθηνών και πηδάνε τα κάγκελα και παίρνουν τζάμπα, και αντί να έχω κέρδη, έχω ζημίες, έχω τα σπρόστιμα κτλ., για ποιο λόγο να του έχω? Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις σε αυτόν τον κόσμο. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω? Και σου λέω κι εγώ. Ναι. Ο εισαγγελέας λοιπόν, όταν πηδάνε τα κάγκελα και δέρνουν τους σεκιουριτάδες, να επέμβει και εκεί. Τον προτρέπω εγώ. Και του στέλνω τα χαιρετίσματά μου, την φιλία μου και την καλή του εβδομάδα. Πάμε στα άλλα θέματα τώρα. Στα άλλα θέματα, την καλή του εβδομάδα. Ναι, του εύχομαι καλή εβδομάδα, αλλά λέω διαφωνώ μαζί του. Να τον έχει ο Θεός. Αν έχεις μια εταιρεία, γιατί το τσουνάμι το οποίο θα υπήρχε στο Καφταζόγλιο, δεν ξέρω τι θα έπρεπε. Τώρα δηλαδή δεν θα υπάρχει τσουνάμι. Άρα εδώ τους ελέγχει όμως. Αυτό κάνει. Δηλαδή τους αναρχικούς. Καταπραίνει. Τους μαντρώνει. Τι καταπραίνει, ρε. Βάζει τους αναρχικούς. Κατευνάζει, ρε φίλε, την ατμόσφαιρα. Βάζει τους αναρχικούς στο Καφταζόγλιο για να τους ελέγξει. Καλά κάνει. Σαν εταιρεία όμως ο Ηρακλής σου λέει αυτή είναι ζημιά για μένα, είναι φύρα. Και εγώ λέω ότι αυτή η διοίκηση είναι φύρα. Ναι, και η διοίκηση είναι φύρα. Αλλά τότε και εσύ με ποιος είσαι, με τη διοίκηση ή με την ομάδα? Τι να είμαι εγώ? Με τη διοίκηση ή με την ομάδα? Τι θα πει με τη διοίκηση? Με ποιον είσαι? Εγώ ξέρω ότι είσαι με το ποδόσφαιρο. Άρα με τις ομάδες. Δηλαδή, καταρχήν εγώ δεν θα γλύψω ποτέ οργανωμένο οπαδό από φόβο. Ποιος τον έγλειψε? Σου λέω για μένα τώρα. Εσύ πάρε και πες ό,τι θες. Αυτό είναι υπονοούμενα. Ποιος έγλειψε οργανωμένο οπαδό? Εγώ οργανωμένο οπαδό, ο οποίος ας πούμε. Έλεγε για τον κύριο Παπαθανασάκη τα καλύτερα και μετά λέει τα χειρότερα. Όταν βγαίνει ο κύριος Σαρλής και είναι υπάλληλος του κύριου Παπαθανασάκη και μετά επειδή τον διώχνουν πάει αντίθετα, εγώ δεν πάω μαζί του. Ούτε με τη διοίκηση πάω που διαλύει τον Ηρακλή. Θεωρώ φύρα και τους οπαδούς και τη διοίκηση. Θεωρώ δηλαδή ότι ούτε από τον οπαδό κερδίζει ο Ηρακλής, χάνει και από τη διοίκηση. Αυτό λέω εγώ. Γιατί, άμα θες να το πάμε και πολιτικά, γιατί θες να πιάσεις τον εισαγγελέα στο στόμα σου, που δεν θα σε συμβούλευα, εσένα ειδικά. Λοιπόν. Οι οπαδοί του Ηρακλή είναι στοχοποιημένοι πολιτικά. Αν θες να το ανοίξουμε το έργο. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει εμένα. Όσο ο κύριος Τσίπρας ήταν αντιπολίτευση, ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγαιναν και πίνανε καφέ οι οπαδοί του Ηρακλή. Όταν έγινε εξουσία όμως ο κύριος. Φωτογραφία έχεις. Ναι, ακούσε λόγο. Όταν όμως ο κύριος Τσίπρας έγινε εξουσία, τους πολεμάει. Γιατί τους πολεμάς, κύριε Τσίπρα, και εσύ ένας από αυτούς ήσουν όταν ήσουν. Ο Τσίπρας δεν πήρε ανέβη. Σταμάτα. Δεν έλεγε έξω από την ΕΟΚ, έξω από τον ΝΑΤΟ. Το πας πιο πέρα, θα σκίσω τα μνημόνια. Κόκκινε. Και στο τέλος. Κόκκινε, άστο. Τι μου πριν. Άστα τα μνημόνια. Ψέματα. Άστα ρε κόκκινε. Πάλι άλλα έλεγε πριν και άλλα κάνει. Άλλα σου λέω τώρα, μην την πας την κουβέντα αλλού. Σαν τους οπαδούς του Ηρακλή ήταν πριν πάρει την εξουσία ο κύριος Τσίπρας. Και με τα μπούσια, σκαταλήψει κτλ.
Όταν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός, έβαλε το κουστούμι του. Άλλαξε να κόβει. Έγινε δεξιός. Πάχινε, έκανε μάγουλο, ξυρίστηκε, πλήθηκε. Δεκτό. Έβαλε σαν πάγο. Ό,τι και να πει. Και τώρα μπορεί και να πει. Μισό. Και από εκεί που τα είχε καλά με τους οπαδούς του Ηρακλή, γιατί τον γοήτευαν, μετά όταν έγινε δεξιός, τους κυνηγάει. Ωραία. Το Καφτατζόγλιο, λοιπόν, όταν έχει 1000 οπαδούς του Ηρακλή και 3000 κοροφυλάκους, πάει να πει ότι συμβαίνει κάτι. Και πολύ σωστά ο εισαγγελέας, όπως λες, τους μαντρώνει μέσα για να τους ελέγξει. Δεν τους μαντρώνει. Τους μαντρώνει μέσα για να τους ελέγξει. Γιατί έξω είναι ανεξέλεγκτη, αλλά μέσα σου λέει τώρα, αν φάει 50.000 ευρώ. Γιατί δεν λες αυτά που έλεγες και έξω, ότι διαφωνώ οριζόντια και κάθε. Περίμενε ρε κόκκινε, μην πιάνεσαι ρε. Εγώ, άμα πω ότι λες εκεί έξω, θα πηδήξουν από τον μπαλκόνι. Άσε ρε κόκκινε. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Πας και γλύφεις τον Θωμαίδη και πας να εκμεύσεις. Μπράβο στον Κυριάκο τον Θωμαίδη που το έβγαλε προς τα έξω. Δεν το γλύφω, την αλήθεια. Δεν έγινε. Άσε τα γλυψίματα στον Θωμαίδη. Πάμε παρακάτω. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Διαφωνώ λοιπόν στο κομμάτι εταιρεία, συμφωνώ στο κομμάτι του μαντρώνω. Γιατί εγώ, αν περάσω με τα μάξι μου απ' έξω και αυτή είναι ανεξέλεγκτη, μπορεί να έχω θέμα. Εγώ στο Καφτατζόγλιο δεν πάω όμως, αλλά δεν έχω θέμα. Εγώ πάω. Εσύ δεν πας ούτε εσύ. Ποιος τον πάει. Εγώ στο λέω, το λένε οι ρεπόρτερ που δεν τον έχουμε δει ποτέ. Ποιος ρεπόρτερ. Δεν σε βλέπουν. Βγάλε ένα ρεπόρτερ τώρα. Να σου δουν πότε σε προκαλώ ένα ρεπόρτερ να πει ότι. Πας εσύ και πας εσύ. Βγάλε ένα ρεπόρτερ να σου πει ότι δεν είμαι. Είμαι κοκκινέ. Οι ρεπόρτερ που είναι φίλοι μου, δικοί μου λένε ο κόκκινο, έχουμε να το δούμε καιρό. Ποιος, όνομα. Όλοι, εδώ. Ένα όνομα πες. Α, ο Σωτηρόπουλος. Ο Σωτηρόπουλος. Γιατί. Εγώ προκαλώ το Σωτηρόπουλο τώρα. Πότε είσαι τελευταία φορά. Γιατί ο Σωτηρόπουλος δεν μας άρεσε. Στο τελευταίο παιχνίδι. Ποιο τελευταίο παιχνίδι. Στο τελευταίο παιχνίδι. Με ποιον ήταν. Με ποιον ήταν. Με ποιον ήταν. Το 1-1. Με ποιον. Με τον Πλατανιά. Με τον Πλατανιά ήσουν, ναι. Χίλια άτομα στο γήπεδο. Πάνε και σήμερα. Γιατί να μην πάω. Ένα τράβανε. Γιατί να μην πάω. Πάνε για. Τι είμαι σαν και σένα. Εγώ είμαι δηλός, δεν πάω. Φοβάμαι, με δίνουν. Α, να μπράβο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μπράβο. Εγώ δεν είμαι γαυγίζω. Το λέω και το κάνω. Μπράβο, ρε, να το... Κάνω κάτι τρομερό. Μπράβο, το ρε, να πάω στο γήπεδο είναι κάτι ιδιαίτερο. Να ξέρεις όμως ότι αν πάμε οι δυο μας στο Καφτατζόγλιο, το πιο πολύ ξύλο θα το φας εσύ. Εσένα αντιπαθούν πιο πολύ. Ρε φίλε, δεν τρώω ξύλο. Δεν με πειράζει κανένα. Άκου. Είσαι πιο αντιπαθής από μένα στο Καφτατζόγλιο. Πολύ. Και αν είσαι και Ηρακλειδέας. Δεν πειράζει. Αυτό το λέω, το ξέρεις. Να είμαι όσο θέλω. Ναι. Να σου πω κάτι. Δεν σε χωνεύω. Εγώ έχω πρόσωπο. Τι έχεις πρόσωπο? Έχω πρόσωπο. 8 στρέμματα. Δεν έχω κλέψει κανένα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ούτε από μένα ξέρεις αν έχω κλέψει κανένα. Για μένα μιλάω. Ναι, μπορεί να κλέψει και να μην σε πιάσει. Δεν έχω κλέψει κανένα. Το κράτος το κλέψες. Δεν υπάρχει κάποιος να του οφείλω, οπότε ναι. Είμαι καθαρός. Ναι. Ιδιαίτερα με την ομάδα. Ναι. Ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω. Έπιασες τώρα τον εισαγγελέα, μπράβο τον εισαγγελέα, γλυψίματα στον εισαγγελέα. Ποια γλυψίματα. Μήπως μας δεν σε φωνάξει. Εμένα μου αρέσει ναι. Ότι βρέθηκε τι? Απάντηση σε, τι? Σε όλη αυτή την συχαμερή κατάσταση που επικρατεί με Καγιούλη και Παπαθανασάκη. Ναι, αφού το. Ο Λαζό, ο οποίος εγώ το γουστάρω για ένα πράγμα. Ποιον, είναι ο Λαζό, ο φίλος μας. Ή θα με βρήσει ή θα μου πει. Ή θα σε βρήσει. Ή... Όχι, ή θα μου πει μπράβο. Mm. Δεν έχει μέση λύση. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Αυτό να βρεθούμε ποτέ το κεράσω τη γουστάρι. Μην ξανοίγεσαι. Δεν έχει μέση ο δάτο. Άσε, μην ξανοίγεσαι. Μην κερδίζει. Μπράβο, λέει κόκκινη για το διπλό τη Τσέλσι και τη Χέρτα. Μπράβο. Και άσον ει, λέει μόνο η ετάση, ρε φίλε. Εντάξει. Έχω το μάγο δίπλα μου. Αυτά δεν τα είπαμε. Το λέω τι θα γίνει η Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι. Άσο λέει. Ναι. Τι θα γίνει η Μπαρσελόνα με τη Ραλ. Άσο λέει. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, διπλό λέει. Mm. Εσύ τώρα βάλε με το μυαλό σου ότι αυτά είναι συμπτώσεις. Συμπτώσεις. Βρέθηκε την Παρασκευή ναι. Σε ένα ιατρείο με ένα προπονητή. Ο οποίος προσωπικά δεν τον εκτιμώ για διάφορα που έχουν ακουστεί. Ο Κώστας μίλησε μαζί του και είπε ότι του μίλησε ντόπρα, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε να συμβεί αυτό το οποίο συμβαίνει με όσους ανθρώπους οι οποίοι συναντούν στο διάβατο. Τον γκαντέμο φαλακροκόρακα. Έκανε χειραψία ρε παιδιά με τον Περικλή Αμανατίδη και πήγε στη Σπάρτη και από 1-2 έκανε στα τελευταία λεπτά 3-2. Σέβασε τρίτο στόπερο Αμανατίδη. Ναι, καλά, εντάξει, αυτό φταίει. Το είδε στο παιχνίδι. Όχι, και πώς κάνει τεχνική ανάλυση. Δεν έμαθα ότι δεν έβαλε τρίτο. Εγώ ξέρω, τον έκανε χειραψία την Παρασκευή και την Κυριακή έχασε. Εσύ πες ότι αυτό είναι σύμπτωση. Και θα σου κάνω χειραψία. Εγώ δεν φοβάμαι από σένα. Δεν φοβάσαι. Εγώ από σένα έχω πέσει μέσα όταν ήμουν μικρός. Γλιτώνω από αυτό. Με τους άλλους, οι άλλοι κινδυνεύουν. Οπότε Γρηγόρη, να το τελειώσω. Χαρισματικός είσαι, αλλά ρε φίλε μου, ναι. Η μαυροκαλτσίτιδα που έχεις. Ένα λεπτό όμως. Ένα λεπτό δώσε μου. Όσα θες. Εδώ είναι μια εταιρεία. Κακή εταιρεία. Λέει, εγώ τους πελάτες μου δεν τους θέλω. Είναι κακοί πελάτες. Ρωτώ τον εισαγγελέα. Και σένα. Δεν έχει δικαίωμα η εταιρεία να κλείσει την πόρτα στον πελάτη. Δηλαδή σε μια ταβέρνα. Πάω εγώ με σένα.
Και λέει ο Ταβερνιάρης, δεν σας θέλω, ρε φίλε, δεν σας γουστάρω. Ναι. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω νομικά τι γίνεται. Δηλαδή, αν πάμε εμείς στον εισαγγελέα και πούμε, αυτός δεν μας βάζει στην ταβέρνα. Μπορούμε να. Θέλω να σας απαντήσω. Μπορούμε να το κάνουμε. Τι, τι. Μπορεί. Υπάρχει νόμος. Μπορεί να το κάνει. Α, εντάξει. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Τέλειος. Μπορεί να σου πει το κατάστημα να υπάρχουν τρικάκια. Μπορεί να σε βγάλει έξω όμως μετά και να πει βρωμάνι μας. Άλλο θέλω να σου πει. Μυρίζουν τα ποδάρια. Υπάρχουν τρικάκια. Πώς? Υπάρχουν τρικάκια. Τρικάκια. Θα σου πει. Μάλιστα. Το μαγαζί είναι ρεζερβέ. Ναι. Άντε, εσύ απέδειξε ότι δεν είναι γεμάτο κλεισμένο. Α, μπορεί να σου κάνει έτσι και έχουν ναι. τρικάκια. Ναι. Λοιπόν, αν η ΠΑΕ, ναι. η συγκεκριμένη, ναι. είχε κάνει 20 μέρες πριν, είχε κανονίσει το παιχνίδι, ήταν και κλεισμένο των θυρών, ναι. δεν θα υπήρχε νομική διαδικασία. Α, ενεργείο. Ήταν η χρονική διάρκεια δηλαδή. Δεν μπορεί, αυτοί τώρα σου λένε. Ναι. Δεν πληρώνουν εισιτήριο. Ναι. Μπαίνουν με το έτσι θέλω, είπαν σε εμάς, μαζεύουν κουπόνια για να δώσουν στους παίκτες. Ναι. Μόνο έτσι σχέδιο. Ναι. Και ο εισαγγελέας, με συγχωρείς, ναι. τα κουπόνια που ήταν τρυπημένα από την εφορία. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω δει. Μισό λεπτό. Μη με κάνεις χειρονομίες, ρε κόκκινε. Μη φοβάσαι. Ο εισαγγελέας, ο συγκεκριμένος. Ο οποιοδήποτε εισαγγελέας. Όταν τα κουπόνια ήταν τρυπημένα, τα κουπόνια ήταν ατύπητα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Να ξέρεις. Yeah. Και εγώ τύπους οι οποίοι τον Παπαθανασάκη. Τον είχαν μια χαρά και δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει και τα λοιπά. Και τη γυρνάνε μετά, καλά κάνουν, αλλά μπορεί να το διώξουν. Άλλο πάλι αυτό. Δεν μπορεί να διώξει τον Παθανασάκη. Με μένα μιλάς. Εγώ τα είχα ποτέ καλά με τον Παθανασάκη. Πώς το. Όχι. Εσύ όταν κυνηγούσες τον Παπαθανασάκη, ήσουν σαν Ηρακλειδέας από τους πρώτους, τη στιγμή που ο φίλος ο Μάνος και ο κύριε Καϊόλη, ο Ολλανδός, αυτοί οι δύο, ήταν μελιστάλαχτοι. Και μάλιστα ο ένας, ο Μάνος, ήθελε να πάρει και αμάκα γραφείο τύπου. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που σου λέω. Και τον είπε ο Ολλανδός, ρεζίλητο σκυλιών, μπράβο τον Ολλανδό. Ρεζίλητο σκυλιών, θες γραφείο τύπου, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εσύ δεν το πιστεύεις αυτό. Και από τη στιγμή που δεν το γνωρίζω. Τι δεν το γνωρίζω, το γνωρίζω εγώ. Εγώ μου το είπε ο Ολλανδός. Εμένα δεν με έχει δώσει. Μου το είπε ο Ολλανδός. Τέτοιο δικαίωμα. Να με πάρει τηλέφωνο ο Ολλανδός, μου το είπε εμένα. Ήθελε, λέει, να πάρει αυτό γραφείο τύπου. Γιατί δεν το πες τον ίδιο. Πώς το πες. Γιατί δεν το λες τον ίδιο. Το λέω δημόσια. Ρε φίλε, να τον έχεις τον άλλο. Εγώ έχω να κάνω με τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να μάθει. Ναι. Ο καλά κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Να έχεις τον άλλο. Όπως ένα εκατομμύριο ραδιοφωνικό. Εγώ αν έχω να πω κάτι στον Καζαμπάκα, το λέω μπροστά. Εγώ γουστάρω να το πω δημόσια. Μπροστά. Σε ενοχλεί. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Τι είναι παρθεναγωγείο, είμαστε. Ρε φίλε, δεν είναι σωστό. Άσε με. Αν έχω να σου πω. Γιατί δημόσιο λόγο. Το δημόσιο πρόσωπο βάλετε, κύριε. Είσαι δημόσιο πρόσωπο, θα σε κάνουν το αλατιού. Στην κριτική θα μπουν στα Facebook, θα σε σκίσουν. Θα σκίσω και εγώ τα δημόσια πρόσωπα. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό ΑΜΗ3 κενό. Πράγα, ονοματεπώνυμο ηλικία στο 54344 για εσάς οι οποίοι θέλετε να πάτε Πράγα Βουδαπέστη. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Για να έχουν όλοι γεμάτο ψυγείο και αυτά τα Χριστούγεννα, μοιραζόμαστε μαζί σας τις καλύτερες τιμές. Ελάτε στα Lidl από Δευτέρα έως Κυριακή για μαργαρίνη φυτική 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα, τώρα 89 λεπτά. Ηλιέλαιο 5 λίτρα 32% φθηνότερα, τώρα 5,15. Και μανιτάρια σαμπινιόν συσκευασία 600 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή 1,49. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Και τώρα ο κύριος Θανάσης με τον Nissan του ετοιμάζεται για το χειμερινό πρόγραμμα Service. Ξεκινάμε μια υπέροχη φιγούρα αλλαγής λαδιών, συνεχίζει με φίλτρα λαδιού, αέρα και καυσίμου και ολοκληρώνει με μια θαυμάσια αλλαγή στα ανταλλακτικά φρένων για να κρατάει καλά στον πάγο. Για να δούμε τι κερδίζει.
Η Nissan του χαρίζει 24% του χαρίζει τον ΦΠΑ. Αυτό το χειμώνα η Nissan χαρίζει τον ΦΠΑ 24% στα ανταλλακτικά σέρβις και δωρεάν έλεγχο 24 σημείων με Nissan All Clear Service. Ελάτε τώρα σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan και κερδίστε ακόμα ένα χρόνο οδική βοήθεια. Καλό χειμώνα με Nissan All Clear Service. Τώρα όλη η Ελλάδα ακόμα πιο κοντά. Με 250.000 θέσεις εσωτερικού από 19 ευρώ, ευκαιρία να ταξιδέψουμε με το δίκτυο της Olympic Air ακόμα περισσότερο στους αγαπημένους μας προορισμούς. Κλείστε θέση έως τις 7 Δεκεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο olympicair.com. Γεια σας, κάνουμε ένα γκάλωπ. Μπορείτε να μας πείτε τι ώρα παίρνετε το γεύμα σας? Τα απογεύματα συνήθως μετά τη δουλειά. Και περίπου τι ποσότητες τρώτε? Τρώω απ' όλα και χωρίς τελειωμό. Μα θα πρέπει να δίνετε μια περιουσία στο φαγητό σας. Όχι, μόνο 6 ευρώ δίνω. Ατελείωτα γεύματα τα απογεύματα στο εστιατόριο Λατεράς του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 το βράδυ. Απολαύστε γεύμα απεριόριστης κατανάλωσης μόνο με 6 ευρώ από τον πιο νόστιμο μπουφέ της πόλης. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται είσοδος στο καζίνο. Ατελείωτα απογεύματα στο εστιατόριο Λατεράς. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Οχ, πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Σε κάψε αυτοκίνητο και οδηγώ στο Auto Control. Ναι, στο Auto Control, φίλε μου, που κλείνει φέτος 10 χρόνια και με κάθε έλεγχο κτέου αυτοκινήτου σου κάνει δώρο μια κάρτα υγείας αξίας 70 ευρώ για έναν ολόκληρο χρόνο. Auto Control. Πιο κοντινό κτέο στη Θεσσαλονίκη που εγγυάται την ασφάλειά σας. Auto Control, προέκταση Ολυμπιάδος στον Εύωσμο. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2310-686668 και μαζί με τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τσέκαρε και την υγεία σου. Το μοναδικό κτέο στη Θεσσαλονίκη που νοιάζεται για αυτοκίνητο και οδηγό. Η Μπέντα Πρωτοπορεί, εσείς κερδίζετε. Τώρα, σέρβις οχημάτων, εξατμίσεις, ανταλλακτικά, αναγέννηση καταλυτών στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Μπέντα Auto Center. Επισκεφτείτε μας και κερδίστε 20% έκπτωση στο σέρβις του αυτοκινήτου σας και τουλάχιστον 50% στην αναγέννηση καταλυτή ή φίλτρου DPF. Μπέντα Auto Center. Αποκλειστικά στη Μοναστηρίου 299 και στο 461-163. Αλλά εννοείται μπορούμε να μείνουμε φίλοι. Άκου μόνο αυτό που θέλεις να ακούσεις. Κνάουφ. Συστήματα ηχομόνωσης. Χρόνια μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Ιουπί πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Ιουπί λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρού Γογούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Η σιγουριά της Epsilonet περνάει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τώρα στη δική σου επιχείρηση. Νέα εφαρμογή Pylon Entry για επιχειρήσεις. Με το Pylon Entry μπορείς να το εγκαταστήσεις αμέσως στον υπολογιστή σου, χωρίς κόστος, χωρίς παραμετροποίηση. Μπορείς να διαχειρίζεσαι τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σου, ακόμη και από απόσταση. Μπορείς να έχεις τη διαρκή υποστήριξη από την ομάδα της Epsilonet. Μπορείς να έχεις την επιχείρησή σου πάντα σε τάξη. Pylon Entry με την εγγύηση Epsilonet. Μπες στον κόσμο που όλα τα μπορείς. Ξεκίνα σήμερα. Μάθε περισσότερα στο pylon.gr και epsilonet.gr.
Ονειρεύεσαι γιορτές στην Ευρώπη? Έφυγες οδικό αεροπορικός για Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη, Κρακοβία, Βαβαρία και πολλούς άλλους προορισμούς 4 έως 8 μέρες από 89 ευρώ μόνο. Με την εγγύηση Zorpidis Travel και δώρο το αεροπορικό εισιτήριο. Κάνε κράτηση τώρα. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Αυτά ήταν Επικοφίδη. Χρόνια πολλά, ρε Σαβίνιο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Ποιος γιορτάει σήμερα? Του Αγίου Σάβα και του Διογέννη. Γλύφταρος με όλους τους παράγοντες του Ηρακλή, φίλος. Σένα δεν πήγε ενάντια. Ποιος είναι? Ο Κοφίδης. Τι ποιος είναι? Με τον Παπαθανασάκη φίλος, με τον Ρέμο φίλος. Πες ό,τι θέλεις. Έχει την ονομαστική του εορτή. Και επειδή έχει την ονομαστική του εορτή, απαντάει. Να είναι γιορτή. Προσέφερε στον Ηρακλή. Πολλά σαν παίκτης. Πολλά. Από εκεί και πέρα. Μεγάλος παίκτης. Από εκεί και έχει πέρα. Έχει την εορτή του. Άμα μιλάμε για τον Κοφίδη, να κάνουμε άλλη. Και άμα έχει την εορτή του, τι να κάνω εγώ. Και άμα έχει την αορτή του, τι να κάνω. Πάντου κρατάω το σωληνάκι. Άμα έχει την αορτή του. Α, σε ρε κόκκινο. Πάνε παρακάτω τώρα γλυψίματα. Λοιπόν, μαζί μας Πετκανίτσας, ο δικός μας κλειδαράς, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πάτε εκεί για αυτοκίνητα που έχουν πρόγραμμα τα κλειδιά Immobilizer. Έρχεται στο σπίτι σας τηλεφωνώντα στο 85-27-27 να σας ανοίξει αν κλειδωθείτε απ' έξω και έχει μια απίστευτη κλειδαριά. Για μη. Με κύλινδρο σούπερ ασφαλείας η Ζέων, ο οποίος δεν μπορεί να. Ζέων. Δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς. Κανείς μιλάμε. Ούτε Γεωργιανός. Κανείς. Δεν ούτε μπορεί. Πασοξής. Να. Κανείς, ρε. Κανένα. Το κλειδί σας δεν αντιγράφεται. Δεν αντιγράφεται. Στη δε τιμή που θα σας πει τηλεφωνώντας στο 85-27-27 είναι και τα περαστικά. Κλειδί βγάζεις μόνο εκεί και μόνο με την αστυνομική σου ταυτότητα. Οπότε έχεις μία ακόμη ασφάλεια επιπλέον. Πολύ σημαντική. Διαφωνείς, Κωστάκη μου? Θα μου βάλει την κλειδαριά και θα δω άμα μπει καρασκέτα. Δεν είναι ένας λόγος παραπάνω. Μα ρε φίλε, δεν μπορεί να μου πάρεις το κλειδί εσύ και να πεταχτείς σε κάποιο τέτοιο κλειδαράδικο να βγάλεις. Πρέπει αυτό εδώ. Μπορεί να μπουκάρει να ανοίξει την πόρτα. Αυτό εμένα με νοιάζει. Και θα μου πεις τι απαρέπει. Άμα ανατινάξει. Κάνει άλλο κάτω το σπίτι. Άρα πάμε παρακάτω. Δεν μπορεί να τα ανατινάξει. Άρα ο Πετκανίτσας είναι ο καλύτερος. Και σε άλλα θέματα. Όχι μόνο σε αυτό εδώ. Το οποίο αυτό είναι σούπερ προσφορά τώρα για τις γιορτές. Ο Πετκανίτσας με έχει πει εμένα το εξής. Κάθε 5 χρόνια λέει, σπάνε οι κλεφταράδες, ειδικά Γεωργιανοί κτλ. Σπάνε τους κωδικούς. Μη με μουτζώνεις, ρε Κωστή. Από όλες τις φυλές. Ναι, εντάξει, δεν έχει κλεφταράδες Έλληνες. Οι Γεωργιανοί είναι πρωταθλητές. Μετά είναι οι Έλληνες, είναι στην τέταρτη θέση. Είναι οι πιο πολύ αλλοδαποί. Τι να σε κάνω εγώ δηλαδή, τι να σε πω τώρα, με μουτζώνεις. Τι με μουτζώνεις. Με μουτζώνεις γιατί. Μη χαρακλές οι Γεωργιανοί. Ναι. Θα σου πούνε τώρα οι παλινοστούντες από τη Γεωργία ότι έχεις πρόβλημα με τους Γεωργιανούς. Εγώ κανένα πρόβλημα δεν έχω. Ναι, όπως το εκφράζει όμως. Ναι. Ήταν ατυχής. Και άμα μπουκάρουν, τι να κάνω. Ήταν ατυχής. Μετά είναι η γύφτη. Ήταν ατυχής. Τι ατυχής, η γύφτη δεν ατυχής. Δεν ατυχής τίποτα. Άμα είναι αλήθεια, δεν είναι τίποτα. Οι γύφτη δεν κλέβουν. Αμερικάνοι δεν κλέβουν. Ιταλοί δεν κλέβουν. Πόντι δεν κλέβουν. Έλληνες δεν κλέβουν. Κλέβουν και οι Έλληνες. Αλλά προηγούνται οι υπόλοιποι. Προηγούνται οι Αιγύπτιοι με τους Γεωργιανούς, μετά πάνε Αλβανοί, τέταρτος είναι ο Έλληνας. UEFA. Ναι, φίλε, εγώ δεν στο κλέψιμο και στο κλέψιμο στο UEFA είναι ο Έλληνας. Λοιπόν, μου είχε πει κάθε 5 χρόνια σπάνε τους κωδικούς. Άρα, εμείς κάθε 5 χρόνια πρέπει να σπάμε και να παίρνουμε κάθε 5 χρόνια καινούργια κλειδαριά. Πάνε τώρα στα άλλα θέματα. Λοιπόν. Άντε τώρα, μόλις δημόσιες σχέσεις θα κάνουμε. Δεν θέλω ρε, να κάνω δημόσιες σχέσεις με κανέναν. Ούτε με τον Εισαγγελέα, ούτε με τους Γεωργιανούς, ούτε με τους Παοχθήδες, ούτε με τον Ολυμπιακό. Το ξαναλέω, μπράβο τον Εισαγγελέα. Μπράβο, πολύ ωραία. Άξιος ο μισθός του. Μας βρίζουν κάτω στην Αθήνα για το αεροπλάνο του Ολυμπιακού. Βγήκα, μίλησα εγώ. Ναι. Το ξεκαθάρισα. Είπατε, λέει, να πέσει το αεροπλάνο του Ολυμπιακού. Λέω, δεν είπαμε ρε ηλίθεια αυτό το πράγμα. Είπαμε, λέω, ότι αν πέσει το αεροπλάνο του Ολυμπιακού, ποιοι θα κάνουν. Λέει, είναι μακάβριο. Λέω, δεν με νοιάζει. Άμα μπορείς, λέω, μην ακούς. Αν δεν αντέξεις, μην ακούς. Άκου ράδιο ροκ, ξέρω εγώ, άκου άλλο ράδιο. Πάμε παρακάτω, λέγε. Δεν θέλω εγώ να κάνω δημόσιες σχέσεις, δεν μπορώ. Ποιος έκανε? Μου μείναν 2 χρόνια ζωής, 5 ακόμα, 10. Δεν γουστάρω, ρε. Το ξέρεις. Ναι, μπορείς σε 2 δευτερόλεπτα. Μπορείς σε 2 δευτερόλεπτα. Λίγος είναι ο χρόνος μου.
Πάμε παρακάτω. Όχι, δεν γυρνάει πίσω. Αντάξει, πάνε στα άλλα θεματάκια. Σαλιάρι. Mm-hmm. Για το μα δεν πει τίποτα, δεν είδε τίποτα. Είπε 4 κιλά ουίσκι και στο βρωμομάτι. Ποιο παιχνίδι να πορτοστημένο. Ποιο στημένο. Το Παναθηναϊκό Σπάκτο στημένο. Στημένο. Στημένο παιχνίδι ήταν. Στημένο, ήταν. Πλάκα μου κάνει, ρε. Ναι, τώρα θα σε φωνάξει. Έχει άντερα να μιλήσει για στημένο παιχνίδι. Τώρα που θα σε φωνάξει αυτό που να με φωνάξει, αμάντα, ρε. Ο εισαγγελέα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Σε τακτοποιήσει μια χαρά να βλέπουμε μπορούμε. Το πρώτο ημίχρονο γλιστράνε. Γλιστράει ο ένα, γλιστράει ο άλλο. Ναι, ναι. Βαζελίνη λέμε έχει, κάτω δεν μπορεί. Πόσα γλιστρήματα γίνανε στο πρώτο ημίχρονο, ξέρει. Αφού άλλαξε παπούτσια ο άλλο. Πόσα γλιστρήματα γίνανε στο πρώτο ημίχρονο. 27. 27. Γλιστρήματα. Ναι. Κοίταρε τον άμπαλο, δεν βλέπει την μπάλα και βλέπει τα γλιστρήματα. Και πάμε και ποντάρουμε over 50 γλιστρήματα στο δεύτερο ημίχρονο. Και πόσοι γλιστρήσανε. Ναι. Τρεις. Ναι. Σύμπτωση. Τι ας σε πω. Άντε βρε τώρα να χαθείς. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα. Πλάκα κάνεις τώρα. Χειρότερο. Πλάκα μπορεί να ποντάρει γλιστρήματα. Ω, δεν ξέρω. Τώρα ο εισαγγελέα σε καλεί. Φοβήθηκα. Σου αλλάζει τα πετρέλαια. Φοβήθηκα. Κατάλαβε. Φοβήθηκα. Μόλι πα εκεί έξω στην πόρτα. Έχω κάνει μπρούτο. Τι μπρούτο. Τι μπρούτο έχει κάνει. Βρώμησε μεθάνιο εδώ. Μίλησε τέτοια πράγματα. Μπρούτε. Δεν είσαι τόσο άντρα να υποστηρίξει. Μη. Λοιπόν, από δύο λόγια για το παιχνίδι. Μισό λεπτό, πριν πει. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Πριν πει. Ένα σχόλιο. Μιλάτε για κόσμο. Παναθηναϊκό πάω 3.000 κόσμο. Συνέχισε και πε ό,τι θέλει. Εσείς που έχετε κόσμο και κοσμάρα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3.000 κόσμο. Πάντως 32 εισιτήρια δεν έκοψε καμιά ομάδα. Έκοψε ο ΠΑΟΚ 30 εισιτήρια, Παντελάκι. Ναι, όχι. Δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρεις. Επί Βουλινού ήταν και ήταν 90 εισιτήρια. Ναι. Λοιπόν, με αποχή. Τι? Μέχρι τις παρά 10 ολοκληρώσε γιατί θα πάμε επικελίδες μετά. Θα πάμε να ακούσουμε το μάτς Άρης Καλονί. Εννοείται. Θέλετε ακροαματικότητα εσείς τώρα. Άρης Καλονί. Πρώτα είσαι επαγγελματίας και μετά πας για επαγγελματίας, άμα είσαι, κοιτάξει τα νούμερά σου. Όχι να πάω ακούσει τα δεύτερα του Βαζάκα εκεί πέρα που θα χάσω 4-0. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ας το πάρουμε όπως θέλει εδώ η διεύθυνση και η ιδιοκτησία. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Εγώ θα εκφράσω τα παράπονα μου γιατί η δεύτερη ώρα θα ήταν φανταστική. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Όταν έχεις ένα ΠΑΟΚ ο οποίος έχει τρία χαφ μη δημιουργικά στο κέντρο, δεν είναι δημιουργικά, δεν φταίνουν αυτά τα χαφ, δεν είναι δημιουργικά. Και ο center for σου είναι τετραγωνικών μέτρων στούντιο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι. 3 μέτρα μπροστά, 4 μέτρα πίσω, 5 μέτρα δεξιά, 3 μέτρα αριστερά, παραπάνω δεν είναι. Περιμένει να του έρθει στο κουτί να την κάνει. Είναι ίδια κοψιά με τον Κλάους. Αυτό το στυλ είναι το παιδί. Μπορεί να κάνει καριέρα, να πάρει λεφτά, αλλά σε αυτό το στυλ. Δεν είναι ο μεγάλος σεντερφόρ, ούτε πρόκειται να γίνει. Για τον Κουλούρη λέω. Το άλλο είναι ότι υπάρχουν δύο πάρα πολύ γρήγοροι παίκτες. Ο Τζαλμά και ο Ροντρίγκες. Ο Ζουνίδης, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν, τα λέω χοντρά-χοντρά, να φτιάξει την άμυνά του. Να ανεβάσει τον ένα μπακ πολύ ψηλά, ο άλλος έμενε πίσω. Λοιπόν, ο ένας στόπερ κατέβαινε, ο άλλος έμενε πίσω και είχε το Ζέκα να μαζεύει τα σκουπίδια σαν αντεπιθέσεις, ιδιαίτερα πάνω στον Ροντρίγκες, τον οποίο και εντούμπλαρε αμυντικά πάρα πολύ καλά. Είχε την ωραία ιδέα να φάλει τον τερματοφύλακα, τον Βλαχογιάννη, τον Βλαχοδήμο, όπως το λένε, σε δεύτερο παιχνίδι. Πολύ καλά έκανε και δεν έβαλε το στυλ. Πάρα πολύ καλά ο Μολέντο με τον Κουτρουμπί, τετράδα, και δίπλα στο Ζέκα ο Λουντ. Πολύ καλή κίνηση να βάλει το Λουντ. Πάρα πολύ καλά. Έφτιαξε το κέντρο του και την άμυνά του να πάει τουλάχιστον στο 0. Να πάει τουλάχιστον στο 0. Είχε σε άθλια κατάσταση τον Ουακάσο, τον Ιμπάρμπο και τον Μπέρκ. Σε άθλια κατάσταση τον Μπέρκ, ο οποίος για αδιανόητους λόγους μετά το συμβόλαιό του κάνει άθλια παιχνίδια. Περίμενα με το Βαρέλα να μπει μέσα, να του κάνει τρίπλες, να του πάρει μπέναλτι, να του κάνει τίποτα δεν έκανε. Πεσμένος πάρα πολύ. Και αν δεν σηκωνόταν το ποδάρι του αριστερού του μπακ. Να σουτάρει από 25 μέτρα το φάει άλλος όρθιος. Το μάτς δύο κακές ομάδες θα βγαίνανε 0-0. Δύο πολύ κακές ομάδες θα βγαίνανε 0-0. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και κανένας Παναθηναϊκός δεν είναι πολύ ευχαριστημένος. Οι Παοξίδες λέει πήγαν στα αεροδρόμια, κάναν ον. Μια κατάσταση, ας πούμε, βγαίνανε οι άλλοι, λέγανε τρεις πόντους από τη ζώνη κτλ. Σιγά, μην πέσει ο ΠΑΟΚ, θα φοβηθούν, μην πέσει ο ΠΑΟΚ. Έκανε μια κακή χρονιά ο ΠΑΟΚ, έχει ένα μέτριο προπονητή, το υλικό του είναι μέτριο έως κακό, δεν του βγήκαν και τα center for γιατί ήταν deforme ο Κλάους και τελείωσε η ιστορία. Ό,τι παίκτες φέρανε στο χώρο του κέντρου ήταν μαπέο λε, στοχοποίησαν τον Φουκαρά τον Τζαβέλα και τον Φουκαρά τον Αθανασιάδη για να διαγράψουν τα σφάλματα και τις παραληψίες και τις άστοκες τοποθετήσεις, τις μεταγραφικές του καλοκαιριού και τελείωσε η ιστορία. Ρίξαν όλο το βάρος στον Τζαβέλα, όλο το βάρος στον Αθανασιάδη, ένας μέτριος προπονητής, ένα μέτριος κακό υλικό και ένας πρόεδρος που πληρώνει και δεν βρίσκει χαίρι. Τέλος. Θες να πάμε σε διάλειμμα, πάμε στο Χαριλάου. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Πριν πάμε. Τα καταφέρνεις και τα μηδενίζεις όλα με πέντε κουβέντες. Θα σου το πω για μία ακόμη φορά. Πότε το έκανε αυτό το πράγμα. Τώρα μόλις το έκανε. Τι πράγμα έκανα όταν. Τα μηδενίζεις όλα. Τι μηδενίζεις όταν. Πώς έγινε η ομάδα η οποία πήγε και έκλεψε πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι στην Φιωρεντίνα
Η ομάδα η οποία μπορούσε να πάρει την νίκη με τον Ολυμπιακό έχει γίνει μια ομάδα άχρηστη τώρα. Σου είπα για άχρηστη ομάδα. Όχι, σου είπα για μέτριο υλικό. Για σένα. Σου είπα για μέτριο έγινε υλικό. Μια ομάδα άχρηστη. Για χαφ τα οποία δεν υπάρχουν. Υπήρχαν κάποιοι αφελείς προπονητές που δεν του μπλάρανε. Αφήσανε ανεξέλεκτο τον Ροντρίγκες και τον Τζαλμά. Τους κάνουνε ζημίες και τώρα τους κλείσανε. Δηλαδή, όλος ο ΠΑΟΚ είναι ένας δεξής μπακ. Σ' ακούω. Ένας δεξής μπακ. Δεσίδημα. Περίμενε, ρε κόκκινε. Όλος ο ΠΑΟΚ είναι ένας τερματοφύλακας καλός ο Γλύκος. Ναι. Ένας καλός δεξής μπακ. Ένας πολύ καλός αριστερός στόπερ που τον φάγανε. Ένας πολύ καλός χαφ μέσω αμυντικά, ο Τζίμιροτ. Πολύ καλός. Ωραία. Και δύο εκπληκτικοί πλαϊνοί επιθετικοί και τίποτα άλλο. Έξι παίκτες μου πει. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Όταν τα 6-10 δεν είναι καλά, μην τα λένε. Δεν έχει αλλαγές. Οι άλλοι είναι ντεφορμέ, αργοί. Τι να σε κάνω εγώ τώρα, τι να σε πω. Μπορεί να έχω ένσταση. Τι ένσταση να έχει. Του φέραν τον Βαρέλα στο λεπτό. Όχι, ο Πάουκ δεν έχει την ένσταση. Του φέρανε τον Μπρίκιτ. Τίποτα από τον Παναθηναϊκό. Καλά, καλά. Του φέρανε, τίποτα από την του φέρανε τον Μπρίκιτ τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να σκύψει αν δεν στα κορδόνια του. Τι είναι αυτή η ιστορία τώρα. Του φέρανε τον Βαρέλα, χειρότερο στόπερ τα τελευταία 30 χρόνια δεν πέρασε από τον Πάουκ. Ο Λέοβατ, άμα φύγει ο Τζαβέλα τώρα από εκεί. Όλες οι τρύπες εκεί που έκλεινε ο Τζαβέλας από το Λέοβας πάνε. Άμα θέλετε να μιλήσουμε για μπάλα. Ο Κανίας 8 κιλά το μουσι, 40 το κεφάλι. Ο Τζίμιροτ παιχταράς για μένα, παιχταράς, ο Μάτος παιχταράς για μένα. Ο Σάκοφ έχει ποιότητα αλλά πάρα πολύ αργός. Του φέραν τον άλλο τον Βαρελοφρόνο, το σαπιοχιλιά τον Μπίζεσβαρ. Πρώτος ο Ραπτόπουλος το καλοκαίρι τον πήρε γραμμή. Το λέω τον Νίκο από τα Γιάννητσα. Είναι μισοπνεύμονας, βρε μισοπνεύμονας είναι. Ο Κλάους Ντεφορμέ, ο άλλος η φτέρνα πλατιά. Τι άσε κάνω, φάγανε και το Φακούντο Περέιρα. Τι άσε κάνω εγώ τώρα. Καλά. Τι καλάθια. Λοιπόν. Τράβα, πλήρωσε κανένα εισιτήριο τώρα που ανοίγει ο εισαγγελέα στην πόρτα να πληρώσει τον Ηρακλή. Δεν έχει εισιτήρια. Κουβαρτά μου να πω. Χωρί εισιτήρια. Πώ είναι χωρί εισιτήρια, γιατί είναι χωρί εισιτήρια. Τι θα πει χωρί εισιτήρια. Δεν πήγαν να θεωρήσουν εισιτήρια στην εφορία, άρα είναι ανοιχτών των θυρών. Όποιο θέλει μπαίνει. Μπαίνει τζάμπα. Ναι. Κούτρα δηλαδή. Δηλαδή αν είχε εισιτήρια θα πληρώναν. Αφού δεν πληρώναν ρε κόκκινε τα εισιτήρια. Ορίστε. Μέσω ίντερνετ. Μέσω. Ναι. Ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ. Okay. Άρα μέσω. Πάνε μέσω του ίντερνετ να βγάλει εισιτήριο. Οκ, λοιπόν. Μην κάνεις κούτρα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε ναι, με σύνδεση. Τη με το κλέον του Βικελίδη. Πριν πάμε στο διάλειμμα, πες τι πίνεις γρήγορα. Δεν λέω τίποτα. Καλό Εβιτάλ πίνω. Τι είναι γρήγορα. Τι θα πει γρήγορα. Καλό Εβιτάλ πίνω για να αντέχω ότι μου φορτώνουν ολόκληρο μια β' εθνική τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή και μα νύχουν την αχρωματικότητα. Αυτό λέω εγώ. Είναι τι να σε πω, τι να πάμε, σε διάλυμα, κάνω, διάλυμα, τι να σε κάνω, διάλυμα. Τι να σε κάνω. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη, πάντα στο Mega Outlet. Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, ανοιχτά. Άντε να παρκάρεις τώρα. Θες να παρκάρεις εύκολα. Γιατί δεν παίρνεις ένα Corsa? Νέο Opel Corsa 1.4 Innovation. Με κάμερα οπισθοπορίας και Park Pilot γίνεται δικό σου μόνο με 12.800 ευρώ. Και με ηλεκτρονικό κλιματισμό και 5 χρόνια πλήρη εγγύηση. Corsa με 12.800 ευρώ και κάνει τη δύσκολη δουλειά για σένα. Αλλά έχεις μόνο μέχρι το τέλος του χρόνου για να το αποκτήσεις. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision. Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Auto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κτέο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κτέο του επόμενου χρόνου. Όλοι Auto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Auto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Auto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310 487 500.
Θέλω περισσότερη άνεση στα μάτια όλη την ημέρα. Θέλω περισσότερη φρεσκάδα όλη την ημέρα. Θέλω περισσότερη ενυδάτωση όλη την ημέρα. Για όσους θέλουν περισσότερα, ήρθαν οι μηνιαίοι φακοί επαφής ούλτρα από την Bausch & Lomb. Το νέο πρότυπο φρεσκάδας. Νέα γενιά φακών επαφής σιλικόνης υδρογέλης ούλτρα. Διατηρούνται ενυδατωμένοι έως και για 16 ώρες χρήσης κάθε μέρα. Ούλτρα από την Bausch & Lomb. Ζητήστε τους στα οπτικά καταστήματα. Ταξί! Ταξί! Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε! Στον Τζαρούχα! Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τζαρούχα. Ολύμπο 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ευχή, ευχή, ευχή! Το Princess Casino κλείνει τα 6 και το διασκεδάζει με πάρτι και μεγάλες κληρώσεις μετρητών αξίας 50.000 ευρώ. Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου η αγαπημένη Γλυκερία τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες της και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου ο Νίκος Μακρόπουλος μας λέει χρόνια πολλά με όμορφες μελωδίες. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Από τον δημιουργό των επιτυχιών Fiat 500 και 500X Crossover. Η Fiat παρουσιάζει τη νέα της παραγωγή. Το deal της χρονιάς. Μεγάλη απόσυρση. Αποκτήστε τα ετοιμοπαράδοτα με τριπλό όφελος απόσυρσης έως 4.500 ευρώ. Βιαστείτε. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και για 15 ημέρες. Fiat Σφακιανάκης. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 121, Πηλαία Θεσσαλονίκης. Διοντούρς.com. Και αυτά τα Χριστούγεννα ταξιδεύουμε μαζί. Με ζεστό κρασί στη Βιέννη, με κρουαζιέρα στο Δούναβι, με πυροτεχνήματα στο Ντουμπάι, με ρεβεγιόν στην Times Square, με σκι στο Μπάνσκο, με την οικογένειά μας στη Disneyland και στο χωριό του Άι Βασίλη, με δροσιστικό κοκτέιλ στην Καραϊβική. Χριστούγεννα με την εγγύηση και την ποιότητα του Dion Tours. Επισκεφτείτε μας στα νέα μας γραφεία Τσιμισκή 87α ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-256-555. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford Stantis, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Stantis, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετζίνες! Καινούργιο αυτοκίνητο φίλε, καλό τάξιδο! Γερνάς Ρετζίνα! Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ, μία όμως η Ρετζίνα για το γεια μας. Βασιλική Ρετζίνα, από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετζίνα, από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Ενοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής, χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νέο. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Γκράνους, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 2 10 76 28 711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας πάνω στα Σινόπουλος. Πω φιλέ, έχω μια πείνα. Θέλω να μασίσω ό,τι βρω μπροστά μου. Όχι και τι βρεις μπροστά σου. Αν έχεις όρεξη για μάσιμα, ένα είναι το στέκι. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Μη μασάς λοιπόν. Πάμε μάσιμα να φάμε τα πάντα. Από τον καλύτερο γύρο μέχρι το πιο γευστικό μπέργκερ. Μάσιμα, Μακρυγιάννη 74, Ηλιούπολη. Τηλέφωνα 2310-6655-90 και WhatsApp 6987-430-440. Μη μασάς λοιπόν, μάσιμα, για να μην τρως ό,τι βρίσκεις μπροστά σου. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ.
Τηλεφώνησε στο 2310-903-60 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport. Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Προσωπικό με πείρα και τεχνογνωσία. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, φαλοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικό σε έγχος. Σε τρακαράν. Full Car Service. Απαλλαγή από χρόνο και χρήμα. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Αλλά και συνεννόηση για αυτοκίνητο αντικατάστασης. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε 95,5 των FM. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το κλάν της Βικελίδης, όπου θα ακούσετε ζωντανά το παιχνίδι του Άρη με την ομάδα της Καλονής για το πρωτάθλημα της Football League. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, όπου μπορεί να βρεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο, από ένα καθρέφτη αυτοκινήτου ή ό,τι άλλο σου χρειάζεται, μέχρι και το πιο μεγάλο, μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου. Με 150 ευρώ να στο βρούνε, να στο βάλουν στο αυτοκίνητο. Να σου δώσουν και εγγύηση, είναι ανοιχτά κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο και μπορείτε περισσότερο να μάθετε στο τηλεφωνώντας στο 18 133. Ο διαγωνισμός συνεχίζει και συνεχίζεται να στέλνετε μηνύματα. Αλφαμι 3 κενό Πράγα, ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους φίλους οι οποίοι ενδιαφέρονται να κερδίσουν ένα πολύ ωραίο ταξίδι προσφορά του Αθλητικού Μετρόπολης στους φίλους Οκρατές, ένα τυχερό ζευγάρι το οποίο θα κληρωθεί την Παρασκευή στην πτωκομπή Πλάκα Τέλος. Αλφα Μη 3 κενό Πράγα, ονοματεπώνυμο ηλικία στο 54-344. Πάμε στο κλάν της Βικελίδης. Γιώργος Τράτζαλης είναι εκεί. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γρηγόρη, σένα και στους φίλους ακροατές από το Κλεάν της Βικελίδης. Άρης Καλονή, το σημερινό παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League, με τον Άρη έχοντας αποκτήσει την όθηση που χρειαζόταν μετά την νίκη στα Χανιά επί του Κισαμικού, αλλά και την ψυχομένη εμφάνιση και την ισοπαλία που απέσπασε στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης. Καλείται να κρατήσει τα καλά σημεία του παιχνιδιού του και να πάρει ακόμη ένα νικηφόρο αποτέλεσμα προκειμένου να πλησιάσει κι άλλο την κορυφή του πίνακα της βαθμολογίας. Έχει την ευκαιρία να το κάνει και να αναρριχθεί στην πέμπτη θέση, πλησιάζοντας τους δύο βαθμούς, τη Λαμία και τον Απόλλων Αθηνών, που ισοβαθμούν στην κορυφή, ενώ με 9 βαθμούς στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν Αγροτικός Αστέρας και Σπάρτη. Όλα έτοιμα σε λίγο για την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης, με τον Νίκο Αναστόπουλο να κατευθύνεται προς τον πάγκο του και την ομάδα του Άρη και της Καλονής να βγαίνει από την Φυσούνα υπό την συνοδεία και τους ήχους του ύμνου του Άρη, μπροστά σε λιγοστό κόσμο. Είπαμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι δύσκολο καθημερινή και στην ώρα που επέλεξε η Football League να γίνει αυτό το παιχνίδι, να βρεθεί περισσότερος κόσμος στο γήπεδο, ήταν κάτι που θα το ήθελε σίγουρα η ΠΑΕ Άρης. Ωστόσο, αφού το παιχνίδι ορίστηκε Δευτέρα στις 3 η ώρα, μια εργάσιμη ημέρα και ώρα, είναι δύσκολο να δούμε περισσότερο κόσμο στις εξέδρες. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης έχει την ευκαιρία απέναντι στην Καλονή να δώσει χαρά στον κόσμο του με μια ακόμη. Σε πόση ώρα θα έχουμε τη σέντρα? Ορίστε. Σε πόση ώρα είναι η σέντρα περίπου? Σε πόσα λεπτά έχουμε σέντρα? Ναι. Τώρα έχουμε τις καθιερωμένες χειραψίες. Μισό λεπτό λίγο, ναι. Γιώργο, γιατί έχουμε είδηση. Κωνσταντίνος Πετρωτός από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα παιδιά. Πολύ γρήγορα να πω ότι η απόφαση του Ιβάν Σαββίδη είναι η ομάδα να μείνει στο ξενοδοχείο μέχρι την Πέμπτη, όταν και θα γίνει το μάτς με την Slovan Liberec. Ναι. Όπως λένε στην ΠΑΕΠΑΟΚ, είναι ένα μέτρο αποσυμπίεσης και συγκέντρωσης της ομάδας. Αποσυμπίεσης από την έντονη πίεση που υπάρχει στις τελευταίες μέρες και συγκέντρωσης, γιατί είναι καθοριστικό το παιχνίδι της Slovan. Αυτή είναι η τελευταία απόφαση. Τη μεταφέρουμε. Η ομάδα μένει στο ξενοδοχείο, στο Μακεδονία Παλάς, μέχρι και την Πέμπτη. Μάλιστα. Για να δούμε. Περισσότερα αργότερα, φυσικά. Πάμε και πάλι στο κλάν της Βικελίδης. Έχουμε κάποια απουσία. Κατά κείνο Τσιμπούρ είναι στην αποστολή? Όχι. Εκ
εκτός αποστολής. Από χθες έχει ανακοινωθεί αποστολή. Ο Αλγερινός είναι εκτός αποστολής, όπως και ο Τζανακάκης, λόγω τραυματισμού. Πέντε αλλαγές πάντως έχει η δεκάδα του Άρη σε σχέση με το παιχνίδι της, του κυπέλου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Διούδης κάτω από τα δοκάρια, ο Καράμπελας αριστερά στην άμυνα, ο Νέτο δεξιά. Ελήψη του τραυματία Τζανακάκη. Τζίδης και Ραούλ Μπράβο τα δύο στόπερ, με τον Παυλίδη και τον Ανάκογλου για πρώτη φορά να παίζουν δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Μπαργκάν αριστερά, εξαργυρώνοντας την πολύ καλή παρουσία που είχε στο μάτι του κυπέλου, με τον Μιλούνοβιτς δεξιά, τον Τάτο σε ρόλο επιτελικού μέσου και τον Ήλιτς στην κορυφή της επίθεσης αντί του Αντώνη Καπνίδη. Ενός λεπτού σιγή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στο κλειάδι της Βικελίδης, ως ελάχιστο φόρο τιμή στα θύματα του δυστυχήματος στην Κολοβία. Οπότε παίρνεις ξανά το μικρόφωνο, Γρηγόρη. Όχι, νομίζω ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε ένα λεπτό σιγή. Λοιπόν, όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του παιχνιδιού στο κλειάν της Βικελίδης, Άρης Καλονί, για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος φούτμπολ. Έκανα Γνωστόπουλος, Ντούνης Δρόβας, Αντρέου Τσουμάνης, Καπνίδης και Μπούρμπος είναι στον πάγκο για τον Άρη. Από την άλλη, ο Γιώργος Βαζάκας παρατάσσει τους Μανιά, τη Ζουλιώτη, Ποζατζίδη, Ρεπετζά, Τζελίδη, Ντάλα, Γιώργου, Λίπενα, Τριανταφύλου, Φράγκο και Μπουρντουζάν είναι η 11 για την ομάδα της Μετυλίνης. Ταΐρης Ευαγγελιδάκης, Σάβα, Γιουκαρίς, Κέρι Φλόρενς, Λαμπάκης και Γκαμάγκας είναι η αναπληρωματική για την ομάδα της Καλονής. Οπότε περιμένουμε το σφύριγμα της έναρξης από τον Απόστολο Σημεάκη, τον διαιτητή από τη Χαλκιδική, με βοηθό τον Σάβα, τον Νίκο Σάβα από το σύνδεσμο της Σερών και τον Θανάση Μαλανδρία από το σύνδεσμο της Χαλκιδικής. Έχουμε σέντρα εδώ και μερικά δευτερόλεπτα στο κλειάν της Βικελίδης. Με κίτρινη εμφάνιση και μαύρο στο τσάκι ο Άρης. Άσπρες φανέλες η ομάδα της Καλονής. Οι κίτρινο-μαύροι έχουν κερδίσει τώρα ένα πλάγιο από τα αριστερά, με τον Καράμπελα να αφήνει στον Ανάκογλο, ο οποίος επιστρέφει μετά από απουσία σχεδόν ενός μήνα. Ο Δημήτρης Ανάκογλου, ο οποίος ήταν τραυματίας, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί και να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του ούτε στον αγώνα με τον Κισαμικό, ούτε στον αγώνα κυπέλου με τον Αστέρα Τρίπολη. Σήμερα επιστρέφει και παίρνει ξανά τη φανέλα βασικού. Νέο πρόσωπο σε σχέση πάντα με το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολη είναι και ο Καράμπελας, ο οποίος για ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα είχε πάρει άδεια και δεν μπόρεσε να δώσει το παρόν. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης βλέπουμε τον Ήλιτς αντί του Καπνίδη, με τον Σέρβο να ξεκινάει βασικό στον Κισαμικό, δεν αγωνίστηκε καθόλου όμως απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Και ο Νέτο επίσης βασικό πρόσωπο, νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα, με τον Βραζιλιάνο να παίρνει για πρώτη φορά φέτος θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, εκεί δηλαδή όπου τον είχαμε μάθει από την πρώτη του θητεία στον Άρη. Αφού κατά κύριο λόγο φέτος ο Νίκος Αναστοπλούς, όταν το χρησιμοποιεί, τον τοποθετεί στον άξονα. Ο Παυλίδης έχει την μπάλα στα πόδια του τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αφήνει στον Ιντζίδη, αυτός παίρνει μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ο Νέτο για τον Μιλούνοβιτς, ο οποίος θα ψάξει το γρήγορο γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Ένας μήνας μάλιστα πέρασε από το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη για το πρωτάθλημα της Φουτμπολ, και εκείνο το επεισοδιακό παιχνίδι με τον Εγινιακό. Ανάκογλου έξω από την περιοχή για τον Ήλιτς, αυτός θέλησε να βρει το χώρο, δεν τα κατάφερε, έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Τώρα με τον Φράγκο να έχει την μπάλα στα πόδια του, ο Νέτο έκανε την προβολή και έκοψε αυτήν την προσπάθεια του Φράγκου. Και πάλι ο Άρης με την κατοχή της μπάλας, ο Παυλίδης για τον Ανάκογλου στο χώρο του κέντρου, αυτός και πάλι στον Παυλίδη, αφήνει στον Νέτο στα δεξιά. Αυτός στον Ιντζίδη, ο Ιντζίδης για τον Ανάκογλου, και πάλι ο κεντρικός αμυντικός του Άρη θα αφήσει στον Νέτο από τα δεξιά. Ο Ήλιτς έκανε κίνηση, δεν πέρασε όμως η πάσα του Νέτο και έτσι μπάλα καταλήγει στα χέρια, στα πόδια του Μανιάτη, τώρα στα χέρια του. 33χρονος τερματοφύλακας της Καλονής. Η Καλονή, η οποία έχει ένα βαθμό στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής μετά από τρία παιχνίδια,
βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Ήταν από τον Αχαρναϊκό, ισοπαλία 2-2 με τον Όφη και ήταν από τη Λαμία για την ομάδα του Γιώργου Βαζάκα. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι η ομάδα της Καλονής παρέμεινε μέχρι και χθες στην Ξάνθη μετά το μάτς του Κυπέλου με την ομονιμή ομάδα. Από χθες το απόγευμα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη η αποστολή της Καλονής. Εκτελέστηκε το πλάγιο, ο Ήλιτς έχει την μπάλα στα πόδια του, βρήκε το χώρο και άλλαξε παιχνίδι για τον Νέτο τώρα στα δεξιά. Μιλούνοβιτς και πάλι για τον Νέτο. Αυτός πιο πίσω στον Ιντζίδη. Ιντζίδης για τον Παυλίδη που έκανε κίνηση στον χώρο της μεσαίας γραμμής, θα αφήσει τον Ανάκογλου. Ο Ανάκογλου θα δώσει στον Ραούλ Μπράβο. Από τα αριστερά τώρα ο Άρης με τον Μπαργκάν, πίσω στον Ιντζίδη μπάλα. Ο Μάδας Καλονής πίσω από το χώρο του κέντρου περιμένει τον Άρη, τους παίκτες του Άρη, με τον Τάτο να αφήνει στον Νέτο, αυτός κάνει τη σέντρα. Ο Μιλούνοβιτς θα γυρίσει, πέφτει στο έδαφος όμως μέσα στην περιοχή της Καλονής. Έχασε την ισορροπία ο Σέρβος. Ο Άρης και πάλι έχει την κατοχή της μπάλας από το άτσαλο διώξιμο των παικτών της Καλονής. Ανάκογλου θα κάνει ένα σουτ, την μπάλα στα χέρια του Μανιάτη, όμως αυτό το σιρτό σουτ του Ανάκογλου τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο πέμπτο λεπτό πιο συγκεκριμένα. Βρισκόμαστε στο Κλεάνδης Βικελίδης 0-0. Άρης και Καλονή. Φράγκος για τον Μπαργκάν, υπάρχει φάουλ πάνω στον παίκτη της Καλονής στο χώρο του κέντρου και από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Μυτιλίνης. Στον πρώτο ημίχρονο, στην αιστεία που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 3, ο Άρης κάνει επίθεση στην άλλη αιστεία, μπροστά από την θύρα 1 δηλαδή. Εκτελέστηκε το φάουλο Διούδη στα αυγή στις μεγάλες περιοχές και θα μαζέψει την μπάλα. Από κόσμο πώς είναι τα πράγματα? Ελάχιστος κόσμος. Γιατί αυτό? Γιατί είναι καθημερινή και εργάζομαι 3 ώρα, είναι δύσκολη ώρα. Νομίζω για να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο. Πιθανολογώ ότι αν γινόταν για παράδειγμα χθες, αν ορίζει football league χθες το... Εντάξει, χθες ήταν και πάνω από 5.000, δεν το συζητάω. Απλά γενικότερα βλέπουμε τον κόσμο να απέχει από τα γήπεδα. Παρά την νίκη... Με τον Εγινιακό πάντως που ήταν Κυριακή το παιχνίδι είχε αρκετό κόσμο. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι θα έχει γενικότερα κόσμο. Απλά τα γήπεδα τα βλέπω άδεια και τώρα μου λες ελάχιστο κόσμο. Εντάξει, μιλάμε για τον Άρη τώρα, δεν είναι καμιά ομάδα σειράς. Λοιπόν, ο Νέτο από τα δεξιά θέλει να βρει το χώρο να κάνει τη σέντρα. Συγκλίνει ο Βραζιλιάνος, θα κάνει ένα σουτ, την μπάλα καταλήγει πάνω από την εστία του Μανιάτη στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα κατέληξε άτομο με τον Άρη να έχει τα πρώτα σουτ στο παιχνίδι, τις πρώτες τελικές προσπάθειες χωρίς στόχο. Βέβαια το σουτ του Ανάκουλου και τώρα το σουτ του Βραζιλιάνου από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Μανιάτης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα πέρασε και από τον Ιντζίδη και από τον Μπουρτουτζάν, καταλήγει στον Διούδη, αυτός με πάσα στον Νέτο. Και πάλι πίσω στον 23χρονο τροματοφύλακα του Άρη μπάλα. Ραούλ Μπράβο. Ραούλ Μπράβο κρατάει, αφήνει στον Καράμπελα, κάνει κίνηση και ο Τάτος. Ο Καράμπελας θα βγάλει μια σέντρα που μακρύνουν οι αμυντικοί της Καλονής με σχετική ευκολία. Λίτενας, δεν πέρασε η μπαλιά του για τον Μπουρντουζάν. Και τώρα ο Ιντζίδης για τον Νέτο. Ο Νέτο ζητάει κίνηση από τον Μιλούνοβιτς, θα συνεργαστούν οι δύο ποδοσφαιριστές του Άρη με τον Ιντζίδη και πάλι. Τώρα ο Ανάκογλου συνεργάζεται με τον Χρήστο Ιντζίδη. Αυτός ανοίγει την μπάλα στα αριστερά στο Ραούλ Μπράβο. Ραούλ Μπράβο για τον Μπαργκάν. Αυτός με πλάτη υποδέχτηκε την μπάλα, γύρισε ωραία στον Καράμπελα. Και πάλι ο Τάτος τώρα για τον Άρη στον άξονα. Αλλάζει παιχνίδι. Ο Νέτος στα δεξιά και πάλι ο Τάτος στη μεσαία γραμμή. Παυλίδης. Τάτος, ο αρχηγός του Άρη κρατάει. Θα ανοίξει στον Μιλούνοβιτς από τα δεξιά. Αυτός κάνει μια σέντρα. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μανιάτη, του ο Μπαργκάν, το πόδι του. Ο Μανιάτης βγήκε και μάζεψε την μπάλα από την σέντρα του Μιλούνοβιτς το 8ο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο Ιντζίδης κερδίζει την κεφαλιά από τον Μπουρντουζάν. Ο Μπαργκάν θα κατεβάσει, ο Παυλίδης, ο Ανάκογλου. Το χώρο του κέντρου ζήτησε ο Τάτος και πήρε την μπάλα. Καράμπελας από τα αριστερά. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, το βρίσκει στον Ανάκογλου. Ζητάει ο Τάτος που βρίσκεται έξω από την περιοχή. Ο Παυλίδης. Και τώρα ο Τάτος συνεργάζεται με τον Παυλίδη. Αυτός έκανε τόση την μπάλα μας κόντρα, ρε. Και ο Ραούλ Μπράβο θα απομακρύνει όπως επλάγιο για την ομάδα της Καλόνης υπό την πίεση του Φράγκου. Έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι στο έδαφος. Βρίσκεται παίκτης της Καλόνης έξω από την περιοχή του Μανιάτη. Ο Κυψημάκης ζητάει το ιατρικό team της Καλόνης να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε έχουμε αυτή την μικρή διακοπή. Ρίχνοντας μια ματιά πάντως στα αποτελέσματα τα χθεσινά, εκ του αποτέλεσματος μιλάμε ότι είναι βολικά για τον Άρη, καθώς οι πρωτοπόροι δεν κέρδισαν. Και αν ο Άρης κερδίσει, είναι σοβαρό σήμερα, θα πάει η διαφορά στους δύο. Ακριβώς, στους δύο βαθμούς θα πάει η διαφορά. Με τη Λαμία και τον Απόλλωνα αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη θέση. Και θα πάει στον ένα βαθμό από τη δεύτερη θέση διαφορά, την οποία κατέχουν ο Αγροτικός Αστέρας και η Σπάρτη σε ισοβαθμία. Καλό είναι για να φύγει και λίγο το άγχος που είχε αρχίσει να διακατέχει κάποιους, όχι όλους, γιατί ο Αναστόπουλος είχε πει ότι εγώ δεν ανησυχώ. Εντάξει, δεν ανησυχεί, ναι, αλλά έδειξε και ο ίδιος ότι λειτουργεί υποπίεση μετά τις δύο πρώτες γκέλες της ομάδας του απέναντι σε Καρδίτσα και Γυνιακό. Φάνηκε αυτό, τη λειτουργεί υποπίεση, τόσο από τις κινήσεις του όσο και από τους έξαλλους πανηγυρισμούς του και στο παιχνίδι με τον Σαμικό. Άνθρωπος είναι, Γιώργο. Άνθρωπος. Καλά, ναι. Δεν τον κατηγορώ που, όχι, όχι, που έχει πίεση και άγχος. Το λέω για τους φίλους ακροατές. Άνθρωπος είναι. Και πίεση και άγχος. Ακριβώς. Και είναι λογικό να έχει κάποια στιγμή. Να βγάζει και είναι. Άλλωστε και ο ίδιος από την πρώτη θητεία το πόσο. Το πόσο άγχος και το πόσο πίεση μπορεί να, να τον κυριεύει. Στα παιχνίδια του Άρη. Και είναι και δεμένος με την ομάδα του Άρη, κακά τα ψέματα, και με τον κόσμο και με πολλά πράγματα. Δεν ήρθε στον Άρη για πλάκα. Έτσι. Γι' αυτό και δέχτηκε αυτή την πρόταση να αναλάβει την ομάδα από την Τρίτη Εθνική. Ακριβώς. Λοιπόν, η μπάλα απομακρύνθηκε από την περιοχή της Καλονής σε πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Με τον Έτο να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Συνεργάστηκε με τον Τάτο Βραζιλιάνος Κακή, μεταβίβασή του για τον Ραούλ Μπράβο. Δίνει την ευκαιρία στην Καλονή να βγει στην επίθεση, με τον Μπουρντουζάν όμως να καθυστερεί. Έχασαν οι παίκτες της Καλονής από την παρέμβαση του Ιντζίδη. Παυλίδης χάνει και ο Παυλίδης. Και πάλι όμως η κατοχή της μπάλας είναι για τον Άρη. Οι παίκτες της Καλονής δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τα συνεχόμενα λάθη που έκαναν οι κυτρώμαυροι σε αυτήν την φάση, με τον Καράμπελα από τα αριστερά να ανοίγει στον Μπαργκάν. Ο Μπαργκάν υπό την πίεση του Ρεπετσά βγάζει τη σέντρα και γκολ για τον Άρη. Γκολ για τον Άρη, 1-0 ανοίγει το σκορ με τον Μπράνα Ήλιτς να εκμεταλλεύεται την σέντρα του Κενάν Μπαργκάν και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Μανιάτη. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, γίνεται πράξη ότι ο Άρης θα ψάξει σήμερα το γρήγορο γκολ. Και αυτό έκαναν οι παίκτες του Άρη, με τον Ήλιτς να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Άρη. Ο Σέρβος το έψαχνε εδώ και καιρό αυτό το γκολ. Το πετυχαίνει σήμερα η σέντρα του Μπαργκάν με το δεξί. Μπήκε κατευθείαν συστημένη την μπάλα στον Ήλιτς, αυτός από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίκτυα του Μανιάτη. 1-0 λοιπόν ο Άρης προηγείται από το 12ο λεπτό της αναμέτρησης στο Κλεάνδρη Βικελίδης, με τον Ήλιτς να πετυχαίνει το γκολ. Πολύ καλό, ιδανικό θα χαρακτήριζα το ξεκίνημα για την ομάδα του Άρη στο σημερινό παιχνίδι, απέναντι σε μια Καλονή η οποία από το πρώτο λεπτό αγωνίζεται σχεδόν όλη πίσω από το χώρο της μεσαίας γράμμης και περιμένει την ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου να δημιουργήσει αυτή την επίθεσή της. Ο Άρης εκμεταλλεύτηκε μια ευκαιρία που του δόθηκε με αυτήν την συστημένη σέντρα του Μπαργκάν από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Ο Ήλιτς δεν συγχώρεσε και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Μανιάτη. 1-0 λοιπόν ο Άρης προηγείται στο Κλεάνδρης Βικελίδης της Καλονής.
Ο Ανάκογλου δεν πέρασε μετά η πάσα του για τον Ήλιτς. Τώρα η Καλονή με τον Μπουρντουζάν να αφήνει στον Ζουλιώτη. Λάθος από τους παίκτες της Καλονής. Πολλά λάθη, δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε μία πάσα στο μισό μέτρο οι παίκτες του Γιώργου Μαζάκα. Ο Ήλιτς τώρα έχει την μπάλα στα πόδια του με τον Καράμπελα στον άξονα. Ο Καράμπελα θα ανοίξει αριστερά στον Μπαργκάν. Μπαργκάν θέλει να αποφύγει τον αντίπαλο του. Δεν τα κατάφερε. Έκοψαν οι παίκτες της Καλονής με τον Ζουλιώτη. Ζουλιώτης κρατάει. Απομακρύνεται η μπάλα όπως από την περιοχή των φιλοξενούμενων με τον Ανάκογλου και τον Παυλίδη να συνεργάζονται στον χώρο του κέντρου. Νέτο. Συνεργάζεται με τον Μιλούνοβιτς, ο Σέρβος από τα δεξιά. Μαρκάρεται, πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι. Το φάουλ ήταν του Μιλούνοβιτς, επιθετικό φάουλ, έδειξε ο κύριος Σημεάκης. Ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, Χαλκιδικιώτης, ο οποίος παρεμπιπτόντως να σημειώσουμε ότι όποια παιχνίδια του Άρη έχει διευθύνει είναι νικηφόρα μέχρι στιγμής. Πέρυσι το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής σφίριξε σε δύο εκτός έδρας αναμέτρησης του Άρη. Με τους παίκτες με τους κυτρινόμαυρους να παίρνουν ισάριθμες νίκες, ενώ ήταν και τέταρτος διαιτητής στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης μεσοβδόμαδα, ο κ. Σημεάκης από τον σύνδεσμο της Χαλκιδικής. Ο Καράμπελας από τα αριστερά, μια ακόμη επιθετική προσπάθεια του Άρη, με αφήνει στον Μπαργκάν, αυτός στον Παυλίδη, στο χώρο του κέντρου για τον Τάτο Ιμπάλα. Μιλούνοβιτς έξω από την περιοχή βρίσκει τον χώρο, θέλησε να συνεργαστεί με τον συμπατριώτη του, τον Ήλιτς. Δεν πέρασε όμως αυτή η προσπάθεια των Σέρβων μέσα στην περιοχή της Καλονής. Έκοψαν οι αμυντικοί το φιλοξενούμενο και τώρα μπαλά είναι στα πόδια του Ποζατζίδη. Φράγκος με αντίπαλο τον Ραούλ Μπράβο, αφήνει την μπάλα στον Λίτενα. Χάνει αυτός και τώρα ο Ανάκογλου θέλει να βγάλει γρήγορα τον Άρη στην επίθεση. Ανάκογλου κρατάει, αφήνει στον Ήλιτς που άνοιξε στα αριστερά. Ήλιτς κρατάει, μπαίνει, συγκλίνει έξω από την περιοχή. Δεν πέρασε η πάσα του όμως για τον Παυλίδη. Έκοψαν οι παίκτες Καλονής και τώρα θέλουν να βγουν στην επίθεση. Με τον Φράγκο κακή όμως η μεταβίβαση του Λίτενα. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε μία πάσα οι παίκτες Καλονής. Είναι μπει πολύ κακά στον πολύ άσχημα στον παιχνίδι. Περισσότερο κοιτούν πώς θα οργανώσουν την άμυνα τους παρά να βγουν στην επίθεση. Η μπάλα τώρα βρίσκεται στα χέρια του Μανιάτη. Από μακρύ μια πάσα για τον Βατιά Μπαγιά για τον Μπουρντουζάν δεν πέρασε. Έκοψε ο Ιγκίδης, ο Καράμπελας για τον Παυλίδη. Και πάλι ο Άρης με την κατοχή της μπάλας. 1-0 θυμίζουμε από το 12ο λεπτό της αναμέτρησης ο Άρης προηγείται από τον γκολ του Μπράνα Ήλιτς. Ανάκογλου για τον Καράμπελα στα αριστερά. Έχει πάνω του τον Φράγκο. Αφήνει στον Ανάκογλου και πάλι την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού ο Τάτος από τα δεξιά για τον Νέτο. Συνεργάζεται ο Βραζιλιάνος με τον αρχηγό του Άρη. Ήταν όμως κακή η πάσα του. Για τον Μιλούνοβιτς έκοψαν με τον Λίτενα οι παίκτες της Καλονής. Εκτελέστηκε το πλάγιο που κέρδισε ο Άρης ο Μιλούνοβιτς. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, πάσα του για τον Ήλιτς και πάλι θέλησε να βγάλει μια συνεργασία με τον συμπατριώτη του Μπράνα Ήλιτς. Δεν πέρασε όμως ούτε αυτή τη φορά. Έκοψαν οι αμυντικοί της Καλονής. Με τον Νέτο τώρα ο Άρης από τα δεξιά για τον Ανάκογλου. Ανάκογλου κρατάει, αφήνει στον Τάτο αυτό στον Νέτο και αυτό στον Παυλίδη. Αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά ο Καράμπελας τώρα. Για τον Ραούλ Μπράβο. Ο Ραούλ Μπράβο κάνει ένα γέμισμα σέντρα σουτ, πολύ άστοχο όμως. Η μπάλα καταλήγει out. Από τα πόδια του Ραούλ Μπράβο. Να πω ότι την ίδια ώρα διεξάγεται το παιχνίδι της Καλυθέας με τον Πανσεραϊκό. Στο ίδιο χρονικό σημείο οι δύο ομάδες είναι στο 0-0 ο ΠΑΟ. Ο Άρης, υπενθυμίζω, προηγείται με το παρθενικό γκολ του Ήλιτς για την σεζόν στον Άρη. Γιώργο, συνεχίζεις. Λοιπόν,
εδώ στο κλάν της Βικελίδης, το 1-0 του Άρη παραμένει με αυτό το γκολ του Ήλιξ, πρώτο του με τη φανέλα του Άρη. Στο 19ο λεπτό βρισκόμαστε. Ο Άρης έχει τον έλεγχο, την πρωτοβουλία των κινήσεων με την Καλονή. Να προσέχει κυρίως αμυντικά να προσεγγίζει το σημερινό παιχνίδι, περιμένοντας τους παίκτες του Άρη να ανέβουν από τη μέση και μπροστά, προκειμένου να πάρουν θέση άμυνας. Ο Ήλιξ μέσα στην περιοχή θέλει να αποφύγει τον αντίπαλό του, θα βγάλει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα όμως έφυγε out πάνω από την εστία του Μπανιάτη. Χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν ανησύχησε την άμυνα της Καλονής. Αυτή η σέντρα του Μανιάτη, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας της Καλονής κάνει χαρακτηριστικά κίνηση με το χέρι στους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά, προκειμένου να εκτελέσει το ελεύθερο. Αυτό κάνει ο Μπαργκάν, ο οποίος άλλαξε θέση με τον Μιλούνοβιτς. Εσωτερική αλλαγή από τον Νίκο Αναστόπουλο. Ο Μπαργκάν πέρασε στα δεξιά, ο Μιλούνοβιτς ήρθε στα αριστερά της επίθεσης. Άρα να πω εκεί εντόπισε περισσότερο, υπάρχει κενό ο Νίκος Αναστόπουλος και θέλησε να βάλει τον Μπαργκάν, πιο δραστήριος, πιο ταχύς, με περισσότερη έκρηξη. Μια σέντρα του Μπαργκάν ζητούν χέρι παίκτες του Άρη. Θεωρούν ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ζουλιώτη. Ο κύριος Σημειάκης δεν υπέδειξε κάτι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Δεν έχουμε και τη βοήθεια του replay φυσικά, για να δούμε αν όντως δικαιολογημένα διαμαρτύρεται και ο κόσμος αλλά και οι παίκτες του Άρη προς το Χαλκιδική ότι διαιτητή. Ο Ρόλ Μπράβο έχει την μπάλα στην κατοχή του στο χώρο του κέντρου με τον Καράμπελα να αφήνει την μπάλα στα αριστερά και πάλι ο Ισπανός. Αυτός κρατάει χωρίς κάποια ιδιαίτερη πίεση, αφήσει στον Νέτο να φτάσει στο χώρο του κέντρου. Ο Νέτο με το δεξί θα δώσει στον Μπαργκάν. Μπαργκάν υποδέχεται την μπάλα και θέλει να αποφύγει τον αντίπαλό του. Φάουλ πάνω στον Μπαργκάν, υποδεικνύει ο βοηθός. Ο Νέτο έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Άρης και ο Τάτας πάνω από την μπάλα. Από τα δεξιά αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Άρης, λίγα μέτρα έξω από την γωνία της μεγάλης περιοχής της Καλονής. Νέτο και Τάτος πάνω από την μπάλα. Ο Τάτος θα εκτελέσει στο ύψος του πέναλτι, κεφαλιά από τον Ινζίδη, από τον Καράμπελα, συγγνώμη, μπάλα out. Έχει σηκωθεί όμως και η σημαία από τον βοηθό για offside του Καράμπελα, οπότε ως μη γενόμενη αυτή η ευκαιρία του Άρη, ο οποίος προηγείται 1-0. Εδώ και ένα δεκάλεπτο από το 12 με τον γκολ του Ήλιτς. Βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα γκολ σίγουρα που απέβαλε το άπιο άγχος υπήρχε από τα πόδια των ποδοσφαιριστών και τους δίνει τη δυνατότητα να παίξουν πιο ελεύθερα. Βέβαια θα πρέπει να το διαχειριστούν και σωστά αυτό το υπέρ τους αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια Καλονή που μέχρι στιγμής δείχνει εντελώς ακίνδυνη. Ο τέταρτος διαιτητής είναι στον πάγκο του Άρη, με κάποιες παρατηρήσεις στον Νίκο Αναστόπουλο και στους συνεργάτες του στον πάγκο. Γιάννης Κουγκούδης είναι ο τέταρτος διαιτητής από τον σύνδεσμο των Σερών. Για τα παράπονα που έγιναν προηγουμένως στο χέρι που δεν υπέδειξε ο διαιτητής κ. Σημάκης στη σέντρα του Μπαργκάν. Ο Ιντζίδης έχει την μπάλα στην κατοχή του πίσω από το χώρο του κέντρου για τον Άρη, θα γεμίσει την μπαλαγιά τον Τάτο, δεν πέρασε όμως αυτή η πάσα, το έκοψε ο Ποζατζίδης. Το πλάγιο είναι για την Καλονία από τα αριστερά. Αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Γιώργου Βαζάκα στο χώρο του κέντρου. Εκτελέστηκε ο Νέτο, άφησε την μπάλα να περάσει. Ψύχρεμα έδωσε στον Διούδη. Αυτό στον Ρεόλ Μπράβο. Μία ακόμη προσπάθεια του Άρη να προωθήσει το παιχνίδι του από την άμυνα. Πέρασε την μπάλα από όλες τις γραμμές, κάτι που ζητάει ο Νίκος Αναστόπουλος, με τον Νέτο να αφήνει στον Μπαργκάν. Από τα δεξιά φάουλ πάνω στον Μπαργκάν, ακόμη ένα φάουλ που κερδίζει ο 28χρονος
εξτρέμ του Άρη. Εκτελέστηκε γρήγορα από τους κιτρινόμαυρους με τον Νέτο να περιμένει τον Βαρντιά να σηκωθεί, ο οποίος τώρα θα σηκωθεί από το πορτάρι για να συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Ο Ανάκογλου κρατάει στον Ήλιτς μια κάθετη, αυτός με πλάτη που δέχτηκε, άφησε την μπάλα στον Νέτο. Ο Παυλίδης για τον Τάτο, έκοψαν οι παίκτες της Καλονής, η μπάλα μου στάνει στον Ιντζίδη και τώρα ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης για τον Καράμπελα από τα αριστερά, αλλαγή και πάλι. Ο Ιντζίδης στον Παυλίδη, αυτό στον Ανάκογλου και πιο δεξιά στον Νέτο τώρα η μπάλα. Νέτο για τον Μπαργκάν, ακόμη ένα φαουλ πάνω στον Κενά Μπαργκάν. Έχουν βρει τον τρόπο μάλλον οι παίκτες της Καλονής να κόβουν την εκρηκτικότητα του που διαθέτει 27χρονος. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχουν δει κάποια κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής. Κόπησε μια προσπάθεια του Τάτου από τον Γιώργου. Προβολή από τον Νέτο. Μια προβολή και η μπάλα είναι στα πόδια του Μανιάτη. Υπό την πίεση του Τάτου παραλίγο εδώ να γίνει το λάθος από τον Μανιάτη, ο οποίος καθυστέρησε. Ο Τάτος έτρεξε γρήγορα προς τον τερματοφύλακα της Καλονής. Κόντραρε όμως η μπάλα. Κατέληξε στα χέρια του παραλίγο εδώ να έχουμε το λάθος από τον πορτιέρο της Καλονής. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια του Ρεπετσά, πίσω στο Μανιάτη και πάλι αυτός απομακρύνει από την περιοχή του την μπάλα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Λίτενας. Λίτενας κρατάει λάθος η μεταβίβασή του, ο Νέτο, κόβει όμως ο Λίτενας και πάλι η κατοχή της μπάλας για τον Άρη με τον Νέτο. Νέτο κρατάει για τον Μπαργκάν έξω από την περιοχή. Ο Μπαργκάν θα βρει το χώρο, θα κάνει το σουτ. Συρτό στην αγκαλιά του Μανιάτη όμως η μπάλα. Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης ο Άρης προηγείται 1-0 από το 12 με τον γκολ του Ήλιτς, που εκμεταλλεύτηκε την σέντρα του Μπαργκάν από τα αριστερά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μανιάτη. Ο Τάτος θα κερδίσει την πρώτη κεφαλιά, ο Ήλιτς θα κατεβάσει, Μπαργκάν από τα δεξιά θα συγκλίνει. Νέο σούτ από τον Μπαργκάν, η μπάλα out. Δοκίμασε το πόδι του και ένα Μπαργκάν το είχε κάνει και στο κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε ο Άρης σε 1-1. Κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, τον γκολ του Μπαργκάν και ένα σούτ που είχε δοκιμάσει έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Παυλίδης κέρδισε την πρώτη μπάλα από το ελεύθερο που εκτέλεσε ο Μανιάτης. Ανάκογλου, ονόλογος του Άρη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Στο 27 βρισκόμαστε της αναμέτρησης. Στο 1-0 παραμένει από το 12ο λεπτό το γκολ του Μπράνα Ήλιτς. Παυλίδης έκοψε ο Ρεπετσάς σε ένα χώρο που είναι ο Παυλίδης διεκδική και κερδίζει πάλι. Νέα απομάκρυνση όμως από τους παίκτες της Καλονής, τους αμυντικούς της Καλονής. Ο Μπορτουζάν κρατάει, ο Ραούλ Μπράβο και μονομάχησε και κέρδισε και πάλι και το φάουλ, αλλά και το φάουλ κέρδισε αυτή την φάση ο Ραούλ Μπράβο. Σε καλό σημείο το φάουλ για τον Άρη, έξω από την περιοχή. Με τον Νέτο να έχει την μπάλα, με τον Τάτο συγγνώμη να έχει την μπάλα στα χέρια του. Κάτι είπε με τον Καράμπελα και ζητά για κάποια κομπίνα που ενδεχομένως γίνει από τους παίκτες του Άρη. Και ο Μιλούνοβιτς πάνω από την μπάλα και ο Τάτος για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης σε καλό σημείο. Λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Καλονής. Για να δούμε αυτό το φάουλ στο 28 της αναμέτρησης. Φάουλ που κέρδισε ο Ραούλ Μπράβο. Ο Τάτος θα εκτελέσει με σέντρα με την περιοχή και παλιά από τον Ιντζίδη στα χέρια του Μανιά την μπάλα. Μία ακόμη τελική προσπάθεια για τους παίκτες του Νίκο Αναστόπουλου. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μανιάτη. 28 λεπτά παιχνιδιού. 1-0 από το 12 ο Άρης προηγείται με τον γκολ του Λίτσα. Ο Καράμπελας με φάουλ κέρδισε την μονομαχία. Αντίπαλο τον Φράγκο.
στον χώρο της μέσης γραμμής και από τα δεξιά αυτό το φάουλ που κέρδισε η Καλονή. Φράγκος σηκώνει το κεφάλι, θέλει να γεμίσει, δεν βρήκε κάποιο στήριγμα. Τώρα βρίσκει τον Γιώργου και πάλι ο Φράγκος για τον Λίτενα η μπάλα. Λίτενας θα ανοίξει για τον Ζουλιώτη. Ο Ζουλιώτης από τα δεξιά θέλει να βγάλει μια σέντρα, τα καταφέρνει, η μπάλα είναι out όμως. Έχει βγει προτού, φύγει από τα πόδια του Λίτενα η μπάλα. Ο οποίος μη γεννούμενο δοκάρι που βρήκε την σέντρα που επιχείρησε από το δεξιά ο Λίτενας. Ο Διώδης με πάσα στο ραόλ, μπράβο, θα δώσει συνήθως το παιχνίδι. Ο Ισπανός παίρνει μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Τώρα πηγαίνει να τον πιέσει ο Μπουρντουζάν. Συνεργάστηκε με τον Μιλούνοβιτς. Δεν βρήκε ανοιχτό χώρο, έδωσε πίσω στον Καράμπελα και πάλι ο Σέρβος. Τώρα ο Παυλίδης πίσω από το χώρο του κέντρου. Παυλίδης πιο δεξιά για τον Ιντζίδη. Αυτός ακόμη πιο δεξιά για τον Νέτο. Μπαργκάν. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Ήλιτς, πήγε να τροφοδοτήσει με μία τον Σέρβο. Έκοψαν όμως η αμυντική της Καλονής και πάλι ο Άρης με την κατοχή της μπάλας εντάξει κέντρου και μεγάλης περιοχής της Καλονής παίζεται το παιχνίδι με τον Νέτο από τα δεξιά για τον Μπαργκάν. Κλείθηκε ο Μπαργκάν και έχασε την μπάλα από τον Τριανταφύλου. Φάουλ του Μπαργκάν πάνω στον αμυντικό της Καλονής. Από τα αριστερά, πίσω από την μεσαγραμμή, αυτό το φάουλ που κέρδισε η Καλονή στην γραμμή της άμυνας της. Εκτελείται το φάουλ, ένα γέμισμα ο Ιντζίδης θα κόψει. Συνεργάζεται με τον Μπαργκάν, αυτός είναι κλεισμένος από δύο παίκτες της Καλονής. Μπάλα είναι πλάγιο από τα πόδια του Μπαργκάν, δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Εντός γηπέδου πλάγιο λοιπόν για την Καλονή. Από τα αριστερά και πάλι εκτελέστηκε νέο πλάγιο δεύτερο συνεχόμενο για τους φιλοξενούμενους με τον Τριανταφύλλο να έχει την μπάλα στα χέρια του, ψάχνει κάποιο στήριγμα, έκοψε ο Νέτο, ακόμη ένα πλάγιο, τρίτο συνεχόμενο για την Καλονή, από το ίδιο σημείο εκτελέστηκε, τώρα κόβουν καθαρά οι παίκτες του Άρη, η μπάλα στα πόδια του Καράμπελα και τώρα στον Ραούλ Μπράβο. Από τα αριστερά ο Ραούλ Μπράβο αφήνει στον Παυλίδη, ο Παυλίδης στον Τάτο, αυτός πίσω στον Καράμπελα. Ψάχνει με το passing game ο Άρης να βρει τους διαδρόμους, να ανοίξει ο ίδιος τους διαδρόμους με το παιχνίδι. Κάνουν από τη μέση και μπροστά οι παίκτες του Άρη, αυτό το passing game που βλέπουμε. Ωραία, ο Ανάκογλου συνεργάστηκε με τον Ήλιτς, ο Ήλιτς από τα δεξιά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Τάτος θέλει να βρει το χώρο, κάνει το σουτ, την μπάλα out, είναι corner, βρήκε σε πόδι αμυντικού της Καλονής και κατέληξε corner το σιρτό σουτ του Τάτου, έξω από την περιοχή. Corner λοιπόν για τον Άρη, γρήγορα εκτελέστηκε με πάσα στον Ήλιτς, ο Σέρβος κρατάει, θα αφήσει τον Τάτο, έκοψαν όμως οι αμυντικοί της Καλονής. Και πάλι με τον Λίτενα, το πλάγιο είναι για τον Άρη, από τα πόδια του Λίτενα βγήκε εκτός, παραμένει ψηλά λοιπόν η ομάδα του Άρη, από τα δεξιά με τον Τάτο θέλει να βρει το χώρο, ο αρχηγός του Άρη είναι κλεισμένος, έχασε την μπάλα, έκοψαν οι παίκτες της Καλονής με τον Λίτενα, αφήνει στον Τριανταφύλου, ονομάξε και κέρδισε την μπάλα ο Τάτος και πάλι κατοχή για τον Άρη, ο Ιντζίδης που είναι έξω από την περιοχή, Καράμπελας και τώρα Ραούλ Μπράβο, θα συγκλίνει ο Ραούλ Μπράβο, μια σέντρα, η κεφαλιά, ο Τάτος, η προβολή, έχει σηκωθεί η σημαία όμως, κεφαλιά που έγινε από τον Ήλιτς, ο Τάτος έβαλε την, έκανε την προβολή, μπάλα όμως έχει σηκωθεί η σημαία, γεννόμενη αυτή η φάση για τον Άρη, τόσο άλλος δεν βρήκε στόχο. Προβολή του Τάτου, είχε σηκωθεί και η σημαία από τον κύριο Μαλανδρή, οπότε δεν υπάρχει φάση για τον Άρη. Ο Ιντζίδης θα κόψει, ο Μιλούνοβιτς θέλει να κερδίσει, ο Ήλιτς τελικά και τώρα ο Ραούλ Μπράβο από τα αριστερά. Ραούλ Μπράβο για τον Καράμπελα,
Ραούλ Μπράβο ζητάει φάουλ του Μπουρντουζάν. Πάνω του μπήκε δυνατά ο παίκτης της Καλονής. Μάχησε με το Ραούλ Μπράβο, δεν υποδείχθηκε και κάτι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Ήλιτς υποδέχεται με πλάτη την μπάλα, θα αφήσει και πάλι στον Ανάκογλου αυτό τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης κρατάει στον άξονα για τον Ήλιτς και πάλι ο Παυλίδης. Έκοψε την πάσα του ο Φράγκος, θα που πήγε να περάσει για τον Ραούλ Μπράβο. Ο Καράμπελας πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα, κερδίζει και το πλάγιο από την κόντρα της μπάλας πάνω στον Γιώργο. Πλάγιο για τον Άρη μπροστά από τον πάγκο του, πίσω από το χώρο του κέντρου δηλαδή. Με το Ραούλ Μπράβο από τα αριστερά να εκτελεί το πλάγιο. Ανάκογλου μπερδεύεται, θα χάσει. Μπουρντουζάν για την Καλονή. Ο Παυλίδης έβαλε την κόντρα πολύ σωστά και κέρδισε την μπάλα. Νέο πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά, λίγο πιο πάνω στον χώρο της, του κέντρου, αυτό το φάουλ που κέρδισε, αυτό το πλάγιο συγγνώμη που κέρδισε ο Άρης με τον Ραούλ Μπράβο. Να το εκτελεί πίσω στον Καράμπελα η μπάλα, αυτό πιο πίσω στον Σοκράτη Διούδη. Με πάσα στον Παυλίδη, ο Παυλίδης για τον Ιντζίδη. Ιντζίδης πιο δεξιά στον Νέτο και τώρα ο Παυλίδης. Κρατάει ο Παυλίδης, αφήνει στον Ανάκογλου. Ο Ιντζίδης για τον Νέτο. Αλλαγή παιχνιδιού του Νέτο, παρακινδυνευμένα. Παρ' όλα αυτά, διάβασε το φάκελο, ο Φράγκος έτρεξε γρήγορα για να πιέσει. Ο Διούδης αφήνει στον Ιντζίδη και πάλι ο Διούδης θα απομακρύνει, στέλνει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Νέτο και ο Μπαργκάν. Συνεργάζονται οι δύο ποδοσφαιριστές. Ωραία, είπε και στο Άρη, τώρα θα βγουν στην επίθεση με τον Τάτο. Κρατάει την μπάλα ο Τάτο, θα αφήσει στον Νέτο, έξω από την περιοχή ο Βραζιλιάνος. Ο Μπαργκάν το σου την μπάλα out. Από τις κόντρες πήγε να αποβληθεί ο Μπαργκάν. Έπιασε το δυνατό σου την μπάλα, όμως κατέληξε πάνω από την εστία του Μανιάτη. Στο 36 της αναμέτρησης το 1-0 για τον Άρη, παραμένει από το 12ο λεπτό με τον γκολ του Μπράνα Ήλιτς, πρώτο με την φανέλα του Άρη για τον Σέρβο. Το φετινό πρωτάθλημα Μανιάτης και έλεσε το ελεύθερο Παυλίδης και την πρώτη κεφαλιά μπάλα μου στα πόδια των παίκτων της Καλονής, με τον Φράγκο να διεκδικεί από Καράμπελα και Ραούλ Μπράβο η μπάλα τώρα στα πόδια του Μπουρντουζάν. Πιέζεται από το Μιλούνοβιτς, Ζουλιώτης, κρατάει ο αρχηγός της Καλονής πίσω την μπάλα στον Ρεπετσά. Ο Ραούλ Μπράβο παραχωρεί πλάγιο το κεφάλι πρώτου Μπουρντουζάν. Το πλάγιο για την Καλονή, παραμένει ψηλά στην επίθεση τώρα από τα δεξιά. Ζουλιώτης. Ο Φράγκος δεν μπόρεσε, έκοψε ο Μιλούνοβιτς. Ο Τζελίδης η μπάλα στα χέρια του Διούδη. Παυλίδης έχει την μπάλα στα πόδια του για τον Μπαργκάν. Ο Άρης έχει την κατοχή, τον έλεγχο του παιχνιδιού, μονόλογο των κιτρινόμαυρων σε αυτά τα 37 λεπτά παιχνιδιού που παρακολουθούμε στο Κλειάνδης Βικελίδης κόντρα σε μια εντελώς ακίνδυνη Καλονή. Ο Μπαργκάν έξω από την περιοχή συνεργάζεται με τον Ανάκογλου. Το σούτ το Μανιάτη θα πέσει στην δεξιά του γωνία και θα μπλοκάρει αυτό το σούτ του Δημήτρη Ανάκογλου στο 37, μια ακόμη τελική προσπάθεια για τους παίκτες του Άρη. Ο Μανιάτης θα κάνει το βολέ, δυνατό βολέ από τον 33χρονο τραματοφύλακα της Καλονής. Σηκωθεί σημαία από τον βοηθό, τον πρώτο βοηθό, τον Νίκο Σάβα. Η μπάλα είναι για τον Άρη, στο χώρο του κέντρου. Ο Ιντζίδη συνεργάστηκε με τον Ανάκογλου. Τάτο, Νέτο από τα δεξιά για τον Μπαργκάν. Και τώρα ο Νέτο, για να δούμε τον Βραζιλιάνο. Έχει κορό η πάσα του για τον Μιλούνοβιτς, ένα σουτ. Έχει κοντράρει μπάλα και είναι κόρνερ. Από το σουτ του Μιλούνοβιτς κόντραρε πάνω στον Ρεπετσά η μπάλα. Και κατέληξε κόρνερ ο Τάτος, θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τον Άρη. Ο αρχηγός Κίτρινο Μαυρών εκτελεί στο ύψος του πέναλτι μπάλα, κεφαλιά από τον Ιντζίδη.
Και πάλι out. Δεν βρήκε στόχο ούτε αυτή η κεφαλιά από τον κεντρικό αμυντικό του Άρη στο corner του Τάτου. 39 λεπτά παιχνιδιού, το 1-0 για τον Άρη διατηρείται. Διαχειρίζεται σωστά η ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα αμυντικά. Ελέγχει το παιχνίδι. Μιλούνοβιτς. Έκοψαν οι φιλοξενούμενοι από τον Σέρβο Νέτο. Έχει την μπάλα τώρα στα πόδια του υπό την πίεση του Τριανταφύλλου. Πίσω στον Διούδη. Αυτός πιο μακριά στέλνει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Μπαργκάν και διεκδικεί. Κερδίζει το φάουλ ο Κενά Μπαργκάν από την παρέμβαση του Ποζατζίδη. Παυλίδης τον Μπαργκάν. Ο Μπαργκάν στον Ανάκογλου. Και αυτός τον Ραούλ Μπράβο τώρα πιο αριστερά την μπάλα. Μπαργκάν. Ο Μπαργκάν στον άξονα. Παίζει με τον Ανάκογλου. Πέφτει στο έδαφος ο Δημήτρης Ανάκογλου από την παρέμβαση του Λίτενα. Φάουλ για τον Άρη. Σχεδόν στο ίδιο σημείο με το προηγούμενο φάουλ που είχε κερδίσει η ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου. Λίγα μέτρα δηλαδή έξω από τη μεγάλη περιοχή της Καλονής. Για να δούμε το φάουλ. Αν το εκμεταλλευτεί αυτή τη φορά ο Άρης, ενώ συμπληρώνουμε 40 λεπτά παιχνιδιού σε λίγο. Δευτερόλεπτα στο Κλειάνδης Βικελίδης. Ο Άρης προηγείται από το 12ο λεπτό 1-0. Με τον γκολ του Ήλιτς, ο Τάτος και ο Μιλίνοβιτς πάνω από την μπάλα και πάλι. Για αυτό το φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της Καλονής. Μιλίνοβιτς και Τάτος, να δούμε πώς θα το εκτελέσει. Ο Σέρβος εκτελεί απευθείας, η μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Μανιάτη. Καλή εκτέλεση από τον Μιλίνοβιτς, ο οποίος έχει σκοράρει με απευθείας φάουλ, σε φιλικό βέβαια. Αυτή τη φορά δεν βρήκε στόχο η μπάλα. Κατέληξε out. Μια ακόμη τελική προσπάθεια για τον Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο. Το οποίο διαχειρίζονται σωστά οι παίκτες του Νίκου Αναστόπουλου. Και χωρίς να έχουν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, κάποια πίεση να έχουν αισθανθεί μέχρι στιγμής. Ο Καράμπελας έχει την μπάλα στα πόδια του. Ανοίγει στα δεξιά την μπάλα. Ο Ιντζίδης αφήνει στο Νέτο. Αυτός για τον Τάτο. Θέλησε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε. Έχασε την προσπάθεια ο Τάτος. Πιέζουν όμως και πάλι οι παίκτες του Άρη. Παραχωρούν το πλάγιο στην Καλονία από τα αριστερά, αυτό το πλάγιο που κέρδισε η ομάδα της Μυτιλήνης. Κακή εκτέλεση του πλαγίου. Ο Ανάκογλου θα κερδίσει την μπάλα για τον Τάτο. Από τα δεξιά ο Μπαργκάν αποφεύγει τον αντίπαλο του. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Ο Μπαργκάν θα βγάλει μια σέντρα. Περισσότερο σέντρα σου βγήκε παρά σέντρα. Αυτό που επιχείρησε ο Κένα Μπαργκάν. Μπάλα κατέληξε out. 42 λεπτά παιχνιδιού στο Κλειάνδης Βικελίδης. 1-0. Από το 12 ο Άρης προηγείται εδώ και ένα μισάωρο. 1-0 της Καλονής και ο Μανιάτης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτό κάνει ο Ανάκογλου, κερδίζει την πρώτη κεφαλιά. Ο Τάτος δεν κατάφερε να γυρίσει την μπάλα και πάλι όμως η κατοχή είναι για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι έχασαν όμως και τώρα η Καλονή με τον Φράγκο. Ο Φράγκος απέφυγε και τον Ραούλ Μπράβο και τον Καράμπελα. Ένα σουτ που γίνεται τώρα από πλευράς Καλονής με τον Λίτενα, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Σοκράτη Διούδη χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να ανησυχήσει ο Σοκράτης Διούδης. Μπλόκαρε την μπάλα σε αυτό το σιρτό σου του Λίτενα. Η πρώτη τελική είναι της Καλονής. Αυτό το σουτ στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης. 43ο λεπτό, Καλυθέα Πανσεραϊκός 0-1. Ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Σερών. Φάουλ που κερδίζει ο Άρης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Εκτελέστηκε γρήγορα, θα έχουμε επανάληψη. Ο Τάτος είναι πάνω από την μπάλα. Αυτή τη φορά θα προτιμήσει στα δεξιά τον Νέτο. Μπαργκάν θέλει να γυρίσει. 28χρονος, κλείστηκε από δύο
αντιπάλου δεν τα κατάφερε. Έχασε και τώρα όπως απομακρύνεται την μπάλα από την περιοχή της Καλονής. Ο Ιντζίδης θα κερδίσει και πάλι την πρώτη μονομαχία με τον Παυλίδη. Ο Άρης, ο Τάτος. Και με πλάτη δύο αντιπάλους του την μπάλα, γύρισε πολύ όμορφα, κέρδισε και το χειροκρότημα από τους ξεδεργιαστή του την προσπάθεια. Ο Νέτο από τα δεξιά και πάλι στον Μπαργκάν. Τα κύριο λόγο Άρης βγάζει επιθέσεις του από τα δεξιά, βέβαια τον γκολ προήλθε από τα αριστερά, από τη σέντρα του Μπαργκάν, την οποία εκμεταλλεύτηκε ο Μπράνα Ήλιτς στο 12ο λεπτό. Ράμπελας για τον Ιντζίδη και αυτό τον Ανάκογλου. Νέτο από τα δεξιά για τον Τάτο, δεν βγήκε συνεργασία των δύο ποδοσφαιριστών, έκοψαν οι φιλοξενούμενοι με τον Τριανταφύλου. Και πάλι όμως η κατοχή της μπάλας είναι για τον Άρη. Το παραμικρό χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Γιώργου Βαζάκα. Νομίζω ότι όχι, είναι καθολική για τον Άρη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ήλιτς κρατάει ο Σέρβος, παίρνει μέτρα με την μπάλα στα πόδια για τον Μιλούνοβιτς, δεν πέρασε η κάθετη που έβγαλε ο Μανιάτης, βγήκε και μαζέψε γρήγορα την μπάλα. Άλλη προσπάθεια και συνεργασία που πήγαν να βγάλουν οι δύο Σέρβοι. Ο Φράγκος τώρα για την Καλονή, αφήνει στο Λίτενα αυτός τον Ντάλα. Στο χώρο του κέντρου ο Ντάλας βρίσκει στήριγμα πιο αριστερά στον Τριανταφύλου. Μια σέντρα, ο Νέτο έκοψε, ο Ανάκογλου άφησε και πάλι στον Βραζιλιάνο από τα δεξιά. Ο Νέτο κρατάει την μπάλα, αφήνει στον Ανάκογλου σε κλειστό χώρο. Παίζουν οι παίκτες του Άρη με τη φωτιά εκεί, έκαναν το λάθος. Για να δούμε την Καλονή με τον Μπουρντουζάν. Έχασε όμως, ο Μπουρντουζάν δεν μπόρεσε να κρατήσει για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, θα έλεγα, την μπάλα. Στα πόδια του ένα λεπτό θα είναι ο έξτρα χρόνος. Ήδη παίζουμε αυτό το λεπτό των καθυστερήσεων στο Κλειάνης Βικελίδης για το πρώτο ημίχρονο με τον Μπαργκάν. Ωραία ο Μπαργκάν κατά μέτωπο, θα αφήσει στον Τάτο, αυτός πιο αριστερά στο Μιλίνοβιτς. Μιλίνοβιτς συγκλίνει, θέλει να βρει το χώρο να κάνει το σούτα, καταφέρνει η μπάλα στα σώματα και πάλι ο Σέρβος, ο Ήλιτς έχει την μπάλα στα πόδια του. Αφήνει στον Ανάκογλου. Ανάκογλου, νέο σουτ, νέες κόντρες στα σώματα των αμυντικών της Καλονής. Απομακρύνθηκε τώρα η μπάλα από την, έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων. Ο Ιντζίδης και πάλι από τις τελευταίες ενέργειες των ποδοσφαιριστών του Άρη στο πρώτο ημίχρονο θα αφήσει στον Ήλιτς στα δεξιά. Ο Ήλιτς θέλει να βρει το χώρο, τα καταφέρνει, η μπάλα μας περνάει out από τα πόδια του κατευθείαν, δεν είναι δική η σέντρα. Τελευταίο σύριγμα στο πρώτο ημίχρονο, το Κλειάνδης Βικελίδης. Άρης Καλονή 1-0 με τον γκολ του Μπράνα Ήλιτς στο 12ο λεπτό, σε ένα πρώτο ημίχρονο που άρεσε την καθολική υπεροχή, πρωτοβουλία των κινήσεων και Ήλιτς και το παιχνίδι απέναντι σε μια εντελώς ακίνδυνη Καλονή, η οποία επέπεσε σε αρκετά λάθη. Έτσι ο Άρης πηγαίνει με αυτό το 1-0 στα αποδυτήρια. Σε λίγο και πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτερόλεπτου. Λοιπόν, 1-0 προηγείται ο Άρης Καλονής. Δεν ξέρω αν έχουμε ημίχρονο στην Καλυθέα, θα σας πω τώρα. Είμαστε λίγο πρώτο ημίχρονο. Το γκολ της ομάδας του Πανσαραϊκού το πέτυχε ο Χατζηδημητρίου στο 42. Δεν έχουμε ακόμα ημίχρονο στην Καλυθέα. Δύο παιχνίδια τη Football League, λοιπόν. Άρης Θεσσαλονίκης, ΑΕΛ Καλονής 1-0 με το γκολ του Ήλιτς 12. Καλυθέα Πανσαραϊκός 0-1 είναι τώρα ημίχρονο με το γκολ του Χατζηδημητρίου στο 43. Και κάπου εδώ εμείς αποχαιρετούμε, αφού πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακολουθήσουν οι Κανελάκης Κύρους και Δήμου, αλλά πρώτα με τη μετάδοση του αγώνα του Άρη με την Καλονή και μετά με την υπόλοιπη δισεογραφία. 7:30 υπενθυμίζω το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Πας Γιάννα, με τον Εισαγγελέα να κάνει παρέμβαση και με τις θύρες ανοιχτές. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ναι, ναι.
Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους. Τελευταίος γύρος, αγαπητοί μου ακροατές, και μπροστά βρίσκεται ο χειμερινός έλεγχος 25 σημείων, ενώ ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής τα πακέτα επισκευής και συντήρησης από 58 ευρώ. Μπαίνουν στη τελευταία στροφή, εξακολουθεί να προηγείται ο έλεγχος 25 σημείων, είναι δωρεάν, ενώ τα πακέτα επισκευής και συντήρησης από 58 ευρώ παίρνουν την εξωτερική και πλέον φεύγουν και οι δύο στην ευθεία. Καταπληκτική κούρσα στα τελευταία μέτρα. Στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Renault τρέχει το Renault Total Care, το πιο ανταγωνιστικό πακέτο χειμερινής φροντίδας για το αυτοκίνητό σου. Εσύ θα μείνεις θεατής. Renault After Sales. Κανείς δεν φροντίζει το Renault σας καλύτερα από τη Ρενό. Αυτή η μελωδία πόσα μου θυμίζει. Κάθε φορά που ακούω αυτή τη μελωδία θυμάμαι. Αν και εσύ το μόνο που θυμάσαι είναι ο αριθμός που κρύβεται πίσω από τον ήχο, μπες στη σελίδα μας στο Facebook, βρες τον μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και συμπλήρωσε το ζητούμενο αριθμό για να κερδίσεις πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 3.500 ευρώ. Κινητά, tablets, διήμερες αποδράσεις, γυαλιά ηλίου, κοσμήματα και επώνυμα ρούχα και παπούτσια σε περιμένουν να τα αποκτήσεις στο μεγάλο μας διαγωνισμό στο Facebook. Χρειάζεσαι μόνο έναν αριθμό. Αυτόν. Την έκανες τελικά τη σύνδεση. Το ρεύμα. Εννοείται. Πήρες μια χαρά. Ποτήρια μια χαρά. Και με τόσο ξεκάθαρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση που έχω από την Energy, έχω άλλου τύπου σύνδεση πλέον. Καμία σχέση με το παρελθόν. Ε, α, παρελθόν υπάρχει μεγάλο. Ενεργειακός όμιλος Χανδρή. Πάνω από 30 χρόνια διεθνής παρουσία στον τομέα της ενέργειας. Η καλύτερη σύνδεση. Κάντε και εσείς τη σωστή σύνδεση. Energy. Με την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή, που πάνω από 30 χρόνια αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της ενέργειας. Παρέχουμε κάτι παραπάνω από ρεύμα με χαμηλότερες χρεώσεις. Παρέχουμε σχέση εμπιστοσύνης. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Γεια σας, κάνουμε ένα γκάλοπ. Μπορείτε να μας πείτε τι ώρα παίρνετε το γεύμα σας? Τα απογεύματα συνήθως μετά τη δουλειά. Και περίπου τι ποσότητες τρώτε? Τρώω απ' όλα και χωρίς τελειωμό. Μα θα πρέπει να δίνετε μια περιουσία στο φαγητό σας. Όχι. Μόνο 6 ευρώ δίνω. Ατελείωτα γεύματα τα απογεύματα στο εστιατόριο Λατεράς του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 το βράδυ. Απολαύστε γεύμα απεριόριστης κατανάλωσης μόνο με 6 ευρώ από τον πιο νόστιμο μπουφέ της πόλης. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται είσοδος στο καζίνο. Ατελείωτα απογεύματα στο εστιατόριο Λατεράς. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Χειμώνας. Ήρθε και έχει και αυτό τις ομορφιές του. Έχει όμως και τις ιώσεις του. Θωράκισε τον οργανισμό σου με τη δύναμη της φύσης. Στο Αβράμογλου θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Θα βρεις όλη τη φύση στο ποτήρι.
μέλη σου. Μπαχαρικά, βότανα, δεκάδες είδη τσαγιού, βάματα και υπερτροφές για την ενίσχυση του οργανισμού. Όλα άγνα, όπως και τότε. Με τη δύναμη της φύσης. Αβράμογλου. Οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μυρωδιές, τα ίδια χαρμάνια. Από την πόλη στην πλατεία εμπορίου. Χρόνια μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Γιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Γιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρού Γογούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Επιθυμείς την τέλεια λύση στην απώλεια των μαλλιών σου? Γνώρισε τη MediHigh. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή εταιρεία μεταμόσχευσης μαλλιών συνδυάζει ασύγκριτη ποιότητα υψηλής τεχνολογίας με μια μοναδική τιμή. 400 ευρώ η εμφύτευση 1000 τριχών. Τηλεφώνησε τώρα στο 900-365 και άλλαξε τη ζωή σου. MediHigh. Η εγγύηση στη μεταμόσχευση μαλλιών. Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πας Στάνταρ. Άκου μπούστερ. Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατήγη και Περεβού Γωνία στην Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτση 60 στον Εύωσμο. Μετρόπολης 95,5. Η Ομάδπολης 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 95,5.